shipper's muzzle of a fairy-like majority. Inside, I poison its bowels. Now there's only me, the minority. Who lacks social command and corrupts all its accessory, which is από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον κύριο Οικονόμου, καθηγητή φιλοσοφίας. Κύριο Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν έχετε σπουδάσει από όσο ξέρω μαθηματικά, μουσική και φιλοσοφία. Και θέλω να μου πείτε αν αυτά τα τρία γνωστικά πεδία έχουν ομοιότητες και τι πιστεύετε πως σας έχει προσφέρει το καθένα από αυτά στη συγκρότηση της σκέψης σας. Καταρχάς τα μαθηματικά έχουν αυτό που λέμε την οργάνωση της σκέψης, δηλαδή έχουν μια λογική, είναι μια μορφή του λόγου, δηλαδή αναζητείτε η αιτία, το αποτέλεσμα και η απόδειξη, το επιχείρημα. Νομίζω από αυτό πήρα πολλά πράγματα. Δεύτερον, η μουσική έχει μια την καλλιτεχνική διάσταση και οπωσδήποτε έχει αυτό το αφηρημένο που δεν προσδιορίζεται ακριβώς και είναι σε κάποιο χώρο έτσι εντελώς απροσδιόριστο και κατά τα άλλα όμως έχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή και δημιουργεί συγκεκριμένα συναισθήματα. Νομίζω και από αυτό πήρα πράγματα, εν πάση περιπτώσει με ενδιαφέρει πολύ η μουσική και μου αρέσει ακόμη. Και το τρίτο, η φιλοσοφία οπωσδήποτε σε οργανώνει στο πώς να συγκροτήσεις μια σκέψη και μια θεώρηση της πραγματικότητας κοινωνικής, πολιτικής, ανθρώπινης και περαιτέρω οποιοδήποτε άλλης, αλλά ουσιαστικά αυτό που ζητάει η φιλοσοφία είναι πάλι το επιχείρημα. Είναι δηλαδή η ανάλυση και δεν είναι το δόγμα, δεν είναι το καθιερωμένο, το ιερό, είναι η κριτική, είναι η αμφισβήτηση. Νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι κατά κάποιο τρόπο κινήθηκε και νομίζω ότι το βασικό που μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο είναι η κριτική, η αμφισβήτηση, το επιχείρημα, η αναζήτηση της απόδειξης, το ερώτημα, η διερώτηση και χωρίς να έχει κάποια δογματικά και αιωνίως συγκεκριμένα δόγματα στη σκέψη του. Ωραία. Είσαστε μαθητής του Καστοριάδη, σωστά? Ναι, κατά κάποιο τρόπο, να είχα ξεκινήσει, παρακολούθησα τα μεταπτυχιακά σεμινάρια του Καστοριάδη στο Παρίσι και είχα ξεκινήσει τη διατριβή. Η οποία, μπορείτε να μου πείτε ποιο θέμα έχει η διατριβή? Η διατριβή είχε την πολιτική ουσιαστικά σκέψη του Αριστοτέλη, αλλά το θέμα της όπως διαμορφώθηκε ήταν η άμεση δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα και η κριτική του Αριστοτέλη, το οποίο έχει βγει και σε δύο βιβλία, ναι. Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στο Καστοριάδη, να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Θέλω να μου πείτε πώς κινείται θεωρητικά ο Καστοριάδης κατά την περίοδο του περιοδικού σοσιαλισμού ή βαρβαρότητα, πριν από αυτό και μετά από αυτό, και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην οπτική του γωνία, πριν το περιοδικό, κατά τη διάρκεια και μετά, στη σκέψη του. Ναι, είναι... Είναι σημαντικό να δει κανείς τις εξελίξεις και πραγματικά υπάρχουν εξελίξεις και διαφοροποιήσεις. Πριν το περιοδικό, δηλαδή πριν το 1949, διότι τότε είναι το πρώτο τεύχος του περιοδικού, ο Καστοριάδης, ως γνωστόν, ήταν στην ομάδα του Στίνα, δηλαδή φτάνω από ένα σημείο και πέρα, δεν θα πούμε όλη την ιστορία του, γιατί είναι μακριά. Στην ομάδα του Στίνα που ήταν τροτσκιστής τότε, αυτό από το 1944 περίπου, και μετά το 1945 φεύγουν με το πλοίο Ματαρόα οι διάφοροι Έλληνες που πάνε να σπουδάσουν στο Παρίσι με τη βοήθεια του Γαλλικού Ινστιτούτου και μεταξύ αυτών και ο Καστοριάδης και άλλοι πολλοί.
Εκεί στο Παρίσι πάλι συνδέεται με το τροτσκιστικό κόμμα της Τετάρτης Διεθνούς, αλλά πάλι διαφοροποιείται εκεί, διαφοροποιείται από τα τροτσκιστικά δόγματα, μαζί με τον Claude Lefort, που ιδρύουν, ας πούμε, μετά μια έτσι ομάδα, στην πούμε έτσι, και εκδίδουν το σοσιαλισμό η βαρβαρότητα. Ναι. Δηλαδή έχουν διαφοροποιηθεί ο Καστοριάδης και ο Lefort, βέβαια, έχουν διαφοροποιηθεί από τον κλασικό μαρξισμό, βέβαια από τον Στάλιν, οπωσδήποτε τον σταλινισμό, ναι, από την έννοια του κόμματος, και βασικά το 49 και λίγο πιο πριν διαφοροποιούνται και από την κλασική θεωρία του Τρότσκι, που έβλεπε δηλαδή ότι η Ρωσία τότε ήταν ένα εκφλισμένο εργατικό κράτος. Ναι. Αυτοί λένε δεν υπάρχει κανένα εργατικό κράτος, είναι ένα γραφειοκρατικό κράτος και ως τέτοιο εκμεταλλεύεται πάλι την εργατική τάξη. Λένε δηλαδή ότι δεν υπήρχε ούτε καν πριν, επιλένει να πούμε εργατικό κράτος. Ναι, φαντάζομαι. Φτάνουν μετά, ναι, σε περαιτέρω εξελίξεις θεωρίας τους, και ο Καστοριάδης επιμένει ότι πια αυτό το κράτος είναι ολοκληρωτικό, ότι εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη οπωσδήποτε, δεν ασκεί εξουσία εργατική τάξη, είναι λαθασμένος όρος εκφυλισμένο εργατικό κράτος, και ότι αυτό που ουσιαστικά κυριαρχεί στη Ρωσία, τη λεγόμενη Σοβιετική Ένωση τότε, δεν είναι ούτε τα Σοβιέτ ούτε κάποια δημοκρατία. Είναι μια ολοκληρωτική κατάσταση η οποία ή έχει υποδηλώσει τον πληθυσμό, τον εκμεταλλεύεται, και ουσιαστικά δεν έχει και τα ατομικά δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες που υπάρχουν στα δυτικά πολιτεύματα και που έχουμε και εμείς ακόμη σήμερα, και δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα θα τα έχουμε. Μετά λοιπόν από αυτή τη διαφοροποίηση, συνεχώς ο Καστοριάδης ασκεί κριτική στη θεωρία του Μάρξ, στα οικονομικά, στα πολιτικά, και μετά φτάνει και στο τέλος να διαφοροποιηθεί ακόμα πιο πολύ και να φτάσει σε διάρρηξη και με την φιλοσοφική του αντίληψη του Μάρξ. Έφτασε στο σημείο δηλαδή το 63-64 να διατυπώσει το περίφημο «Θα πρέπει να διαλέξουμε ή να μείνουμε μαρξιστές ή να γίνουμε επαναστάτες». Uh-huh. Είναι μια ολοκληρωτική πια ρήξη με τον μαρξισμό. Uh-huh. Όχι μόνο δηλαδή με τον σταλινισμό, τον λενινισμό, τον τροτσκισμό, τον μαοισμό και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και με τον ίδιο τον Μάρξ, ας πούμε, στη θεωρία του. Και φυσικά από εκείνο το σημείο αρχίζει πια και αναπτύσσει το δικό του, τη δικιά του φιλοσοφική αντίληψη. Άρα από το 64-65 και μετά ο Καστοριάδης, αυτό που λέτε, αναπτύσσει τη δική αρχίσει, του, είχε αρχίσει, είχε αρχίσει, υπάρχουν στα βιβλία του αυτά, σε όλα τα κείμενα του σοσιαλισμού μπαρμπαρή, του σοσιαλισμού σε βαρβαρότητα, όλα αυτά τα κείμενα της κριτικής, όπου το 63-64 αυτά φαίνονται πολύ στα τελευταία τέφη του περιοδικού, όπου στο κείμενό του «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία», όπου πια φαίνεται αυτή και η φιλοσοφική ρήξη, η τελειωτική ρήξη, όπου σου λέει πια άλλος δρόμος υπάρχει εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να έχουμε πια το μαρξισμό ως οδηγό. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει πια, καινούργια πράγματα. Αυτή ήταν η ρήξη, mm-hmm, και γι' αυτό πολεμήθηκε πάρα πολύ ο Καστοριάδης από τους παραδοσιακούς κομμουνιστές, από τους σοσιαλιστές, από τους κομματικούς, λενινιστές και όλα τα σχετικά. Και ακόμα βέβαια αυτή τον πολεμούν. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο κόσμος ο οποίος τον προσεταιρίστηκε, τον παραδέχτηκε, και νομίζω οι ιδέες του είναι πολύ σημαντικές σήμερα. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε τώρα για αυτή τη δική του θεωρία. Θα πούμε σε λίγο. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση γι' αυτό. Άρα εσείς θεωρείτε ότι ο Καστοριάδης μετά το 64-65, με όλη την πορεία που είχε πριν, διατύπωσε μια σαφή πολιτική θεωρία, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και φιλοσοφική. Και φιλοσοφική. Φιλοσοφική, μια φιλοσοφία καινούρια, μια οντολογία, στο πούμε, καινούρια, και μια πολιτική, ας πούμε, πια καινούρια. Ωραία. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρείτε ότι υφίσταται καστοριαδισμός, ας πούμε, όπως υφίσταται μαρξισμός, αναρχισμός, φιλελευθερισμός? Δεν νομίζω. Όχι. Αυτό το πράγμα το χρησιμοποιούν διάφοροι, αλλά είναι πολύ λάθος, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, ας μην μπλέκουμε με τις ορολογίες. Το θέμα δεν είναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σχολή Καστοριάδη, ναι, αν και ο ίδιος ήταν αντίθετος εκεί. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν τη σκέψη του και προσπαθούν να αναδείξουν τα καινούργια στοιχεία που έχει φέρει, ας πούμε, ο Καστοριάδης μέσα στον χώρο της φιλοσοφίας και της πολιτικής, του πολιτικού χώρου. Έτσι.
Όχι, νομίζω είναι λανθασμένη αυτή η ορολογία και κακώς χρησιμοποιείται. Δεν υπάρχει. Δεν, υπάρχει. Δεν βλέπουμε παντού. Και νομίζω ότι η ίδια η αντίληψη του Καστοριάδη, όπως θα εξηγήσουμε περαιτέρω, αποτρέπει σε τέτοιου είδους σχολή. Δηλαδή οι σχολές ουσιαστικά, φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, μαρξισμός κτλ. Είναι σαν να έχουμε ένα δόγμα, μια αρχή και αυτή ακολουθούμε. Με ορισμένες παρεκκλήσεις από εδώ και από εκεί. Ο Καστοριάδης δεν έχει ένα δόγμα. Άρα αποτρέπει ευθύς εξ αρχής για κάποια σχολή. Ναι. Το αν ο άλλος υποστηρίζει τις ιδέες του Καστοριάδη είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό όπως μπορεί να υποστηρίξει κάποιες ιδέες ενός άλλου σύγχρονου φιλοσόφου, του Φουκώ. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει. Ίσως κάποιοι επηρεάζονται από το Φουκώ, ας πούμε, αλλά δεν έχω δει κάποια σχολή. Δεν υπάρχει Φουκωισμός, ας πούμε. Ναι, ναι, δηλαδή υπήρξε όμως στρουκτουραλισμός, υπήρξε με την γενική έννοια. Υπήρξε μεταστρουκτουραλισμός, όπου μπορεί να εντάξουμε διάφορους. Και μεταξύ αυτών και το Φουκώ. Αλλά μετά αυτός ο ίδιος έφυγε και έγινε μεταστρουκτουραλιστής, έτσι, να μπλέξουμε ορολογίες. Ναι, ναι. Όπως στον Καστοριάδη δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ανήκει αφενός μεν ο ίδιος σε μια σχολή και αφετέρου. Ούτε αυτοί οι οποίοι το μελετούν έχουν την ανάγκη ή την τάση να δημιουργήσουν κάποια σχολή. Άρα εσείς θεωρείτε ότι η σκέψη του Καστοριάδη, ας πούμε, ότι κοίται πέρα του σημείου του διπόλου αριστερά-δεξιά. Ναι, οπωσδήποτε. Έτσι. Ναι. Αυτό το δίπολο νομίζω θα πρέπει να ξεπεραστεί, διότι είναι παροχημένο, δεν έχει οδηγήσει πουθενά, είναι ένας εγκλωβισμός, στον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα στην Ελλάδα τις συνέπειες του και πρέπει να ξεπεραστεί. Με ποια έννοια? Αριστερά ήταν αυτό το πράγμα και είναι ακόμη όσο είναι, που αντλεί μέσα από τον μαρξισμό, μέσα από τον παραδοσιακό ή τον μεταμαρξισμό, ας το πούμε έτσι, και ανατρέχει σε ορισμένα δόγματα παλαιά, τα οποία ανανεώνει με μια καινούργια μορφή και αναφέρεται γενικώς στην αριστερά. Αυτό το πράγμα εγκλωβίζει τη συζήτηση, δεν την αφήνει να ανοιχθεί σε άλλα πεδία. Εδώ το θέμα είναι αυτό που μας αφορά και νομίζω έδειξαν και οι τελευταίες συγκεντρώσεις το 2011, είναι το δημοκρατικό κίνημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με αριστερά. Και βεβαίως εν πολλής είναι και αντίθετο με την αριστερά και η αριστερά είναι αντίθετη με αυτά τα κινήματα, διότι θέλει ακριβώς να τα ελέγχει, να τα αποδιγετεί από πάνω, να τα καναλιζάρει μέσα στα δικά της στρατηγικά και τακτικά σχέδια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που νομίζω ο Καστοριάδης είχε και σήμερα νομίζω φαίνεται αυτό, είναι ότι να ξεφύγουμε από το δίπολο αριστερά-δεξιά και να πάμε στο δημοκρατικό δρόμο. Mm-hmm. Που είναι αντίθετος και με τα δύο αυτά. Με αυτή την έννοια απεγκλωβιζόμαστε από αυτά τα διλήμματα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο και δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο στο παρελθόν και στην ιστορία, παρά μόνο να αλωτριώνουν τα κινήματα και να το οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο εκ των προτέρων καθορισμένο δρόμο, ο οποίος έχει αποτύχει σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να επιστρέψω τώρα λίγο στον Καστοριάδη και να μου πείτε μέχρι ποιο σημείο πιστεύετε πως η ενασχόλησή του με την ψυχανάλυση επηρεάζει την πολιτική του σκέψη. Και αν ισχύει αυτό, πού εντοπίζονται αυτές οι επιρροές? Οπωσδήποτε ο Καστοριάδης από πολύ νωρίς που υπέστη ο ίδιος ψυχανάλυση, διότι για να γίνεις ψυχαναλυτής πρέπει να κάνεις και ψυχανάλυση, νομίζω επηρεάστηκε πάρα πολύ, διότι εκεί ανοίχθηκε ένας καινούριος δρόμος και τομέας, ένα καινούριο πεδίο, που είναι το πεδίο της ανθρώπινης ψυχής. Δηλαδή αυτό το πεδίο που, ας το πούμε έτσι, το ανακάλυψε εντός εισαγωγικών ο μεγάλος Φρόιντ, ανοίγει καινούργιες δυνατότητες για να καταλάβουμε τον άνθρωπο. Εκεί που μέχρι τότε υπήρχε μόνο η συνείδηση και ο λόγος, ο Φρόιντ με την ανακάλυψη του ασυνειδήτου διανοίγει ένα καινούριο πεδίο γνώσεως του ανθρώπου, που είναι αυτό το ασυνείδητο που δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει το ανθρώπινο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ψυχαναλυτικό πεδίο ο Καστοριάδης μελέτησε την ανθρώπινη ψυχή και φυσικά τον εαυτό του και ως ψυχαναλυτής πολλούς ψυχαναλυόμενους και άντλησε ακριβώς, νομίζω,
κατά τη γνώμη μου, αυτή την έννοια της φαντασίας. Mm-hmm. Αυτό το σημαντικό στοιχείο που έφερε ο Καστοριάδης είναι το φαντασιακό στοιχείο, όπως το λέει ο ίδιος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό που δεν καθορίζεται, δεν προκαθορίζεται από κάπου, δεν υπάγεται στις αξιώσεις του λόγου, δεν υπάγεται σε αξιώσεις πραγματικότητας, διαφεύγει, διανοίγει καινούργια πεδία, άγνωστα, που έχει να κάνει με την πρωτοβουλία και ακριβώς με τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν άντλησε ο Καστοριάδης από αυτά και συνετέλεσαν αυτά τα πράγματα στην ανάπτυξη και της φιλοσοφικής του αντίληψης και θεωρίας, που ουσιαστικά στηρίζεται η φιλοσοφική του αντίληψη και θεωρία σε αυτό το φαντασιακό στοιχείο. Φαντασιακό. Ωραία. Αν έχω καταλάβει καλά το φαντασιακό του Καστοριάδη, νομίζω για το φαντασιακό έχουν μιλήσει ο Καστοριάδης και ο Λακάν, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι δύο, ναι, κυρίως. Πριν από τον Καστοριάδη είχε μιλήσει ο Λακάν, αλλά όχι με αυτή την έννοια που είπε ο Καστοριάδης. Το Λακάν πιο πολύ έχει, δεν το ξέρω τόσο πολύ το Λακάν, έτσι να μην λέω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, ο Λακάν δεν χρησιμοποίησε με αυτή την έννοια που τη χρησιμοποιεί ο Καστοριάδης, διότι πιο πολύ ήταν η έννοια του φαντασιακού στο Λακάν είναι το κατοπτρικό, δηλαδή αυτό το είδωλο που υπάρχει κάπου, ας πούμε. Ενώ στον Καστοριάδη το φαντασιακό είναι κάτι το ριζικά καινούριο. Δεν είναι εικόνα κάποιου πράγματος, δηλαδή δεν είναι κατοπτρικό, δεν είναι ειδωλικό στο είδωλο που το βλέπεις και το αναπαράγεις. Είναι ένα καινούριο πράγμα που δημιουργεί καινούριες μορφές, καινούργια οντολογικά είδη, όπως λέει ο ίδιος, και που δεν υπάρχουν κάπου αλλού, που δεν μπορεί να τα δεις ως αντανάκλαση κάποιου πράγματος, που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και που δεν καθορίζονται από το λόγο, από τη λογική. Mm-hmm. Και εδώ διακρίνει δύο πράγματα, και τη ριζική φαντασία, την ατομική του ανθρώπου, που είναι ψυχανάλυση, έτσι, το ψυχαναλυτικό, ψυχολογία κλπ. Και διακρίνει και το ριζικό φαντασιακό, που είναι το κοινωνικό φαντασιακό. Αυτό είναι το σημαντικό. Επεκτείνει δηλαδή ο Καστοριάδης την έννοια της φαντασίας, το κοινωνικού φαντασιακού, μέσα στην κοινωνία. Και αυτό που λέει δηλαδή είναι ότι και η κοινωνία η ίδια έχει ένα συλλογικό φαντασιακό, το οποίο όταν βρίσκεται και εφαρμόζεται, δρά μέσα στην κοινωνία, δημιουργεί καινούργια είδη, καινούργιους θεσμούς, καινούργιες αξίες, καινούργιες σημασίες. Και εδώ ακριβώς είναι η αντίθεσή του και η κριτική του βέβαια στο μαρξισμό. Ο οποίος μαρξισμός έλεγε ότι η ιστορία τι είναι, είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ή, όπως το λέει αυτός, την αντίφαση των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων. Καθορίζεται δηλαδή από κάποιους νόμους. Ο Καστοριάδης λέει ότι η ανθρώπινη ιστορία και η ανθρώπινη κοινωνία δεν υπακούει σε νόμους αδύρυτους, υλικούς νόμους όπως ήθελε να πιστεύει ο Μάρξ και οι μαρξιστές κατόπιν. Η κοινωνία και η ιστορία του Καστοριάδη είναι κάτι το καινούργιο, κάτι το δημιουργικό, είναι άνοιγμα, είναι ποίησης όπως λέει, δηλαδή με την έννοια της δημιουργίας καινούργιων μορφών, δεν καθορίζεται από νόμους. Είναι το ανθρώπινο όν το οποίο δημιουργεί πράγματα όταν το θέλει δηλαδή, και επινοεί καινούργιες καταστάσεις, καινούργιες θεσμίσεις. Mm. Εξού και η δημιουργία της δημοκρατίας, η δημιουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά η έννοια της δημιουργίας του Καστοριάδη δεν έχει μόνο θετικό περιεχόμενο. Δημιουργία ήταν και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεις των Ναζί. Δημιουργία είναι και τα ναζιστικά εγκλήματα και τα βασανιστήρια. Έχει και αρνητικό πρόσημο. Ακριβώς. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει το καλό και το κακό. Ναι. Και η ανθρώπινη κοινωνία και η ιστορία μπορεί να δημιουργήσει το καλό και το κακό. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια και ενδιαφέρει τον Καστοριάδη είναι το καλό. Είναι οι καλοί θεσμοί. Έτσι, με την έννοια της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, να μην είσαι ρατσιστής, να μην είσαι ξενοφοβικός, όλα τα σχετικά τα οποία ζούμε ακριβώς τα λέω αυτά, γιατί τα ζούμε αυτές τις μέρες, τα τελευταία χρόνια ποιες μέρες, στην Ελλάδα με πλήρη δράση των νεοναζιστικών και φασιστικών στοιχείων. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό το φαντασιακό του Καστοριάδη, έτσι όπως το έθεσε εκείνος, φαντάζομαι ότι δεν γεννιέται εκ του μηδενός. Δεν είναι μηδέν από το μηδέν. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το συλλογικό φαντασιακό, έτσι,
υπάρχει μια διαλεκτική με αυτά που έχουν συμβεί πριν στην κοινωνία, ώστε να βγει μετά το συλλογικό φαντασιακό, σωστά. Δεν είναι κάτι που είναι που γεννιέται, ας πούμε, όπως η Αφροδίτη, που πετάγεται ξαφνικά, ας πούμε, μέσα σε μια κοινωνία, το συλλογικό φαντασιακό. Είναι κάτι που έχει μια διαλεκτική σχέση με το παρελθόν, σωστά. Ο Καστοριάδης λέει το εξής. Το φαντασιακό δημιουργεί το καινούριο εκ του μηδενός. Με ποια έννοια? Όχι ότι είναι μέσα στο μηδέν και με το μηδέν. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, υπάρχει ένα υπόστρωμα, ναι, κοινωνικά, οικονομικά, μέσα, υλικά, πνευματικά, ιδέες, αλλά αυτό το καινούριο που δημιουργείται από το φαντασιακό δεν μπορούμε να το πούμε ότι έρχεται, όπως έλεγε ο Μάρξ, συνεπάγεται ακριβώς από αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι από αυτά τα δεδομένα ναι, θα βγει κάτι συγκεκριμένο, όπως στη φύση, δηλαδή κάτω από ορισμένες συνθήκες το νερό γίνεται υδρατμός, εξαϊρώνεται. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η φυσική διαδικασία με την κοινωνική και την ανθρώπινη διαδικασία. Πάντως εδώ έχει κάποιο παρελθόν το φαντασιακό, δηλαδή από κάπου προέρχεται. Βεβαίως. Μπορεί να μην είναι δομημένο σαν φυσική επιστήμη, αλλά από κάπου έρχεται. Από έτσι, κάπου, ναι, ακριβώς. Δημιουργείται δηλαδή κάπου, αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά, ως λογική επαγωγή ή ως πραγματική επαγωγή. Ότι δηλαδή, ας πούμε, σήμερα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, ναι, δηλαδή αν υπήρχε αυτός ο καθορισμός της πραγματικότητας, του πραγματικού, του ανθρωπίνου όντους και της κοινωνίας, θα έπρεπε σήμερα κάποιος να μας πει ότι αυτές οι συνθήκες σήμερα στην Ελλάδα, μετά από 2 χρόνια θα είναι αυτή η κατάσταση. Ποιος μπορεί να το πει? Ναι, δεν μπορεί να το πει κάποιος. Μπορεί να προσεγγίσει βέβαια κάποιος τι θα γίνει μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, γενικώς και ορίστε, αλλά τι ακριβώς θα υπάρχει δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, όπως δεν μπόρεσε σε καμία περίοδο της ανθρωπότητας. Ναι. Βεβαίως μπορεί να πει, ας πούμε, να προβλέψει, να διαγνώσει, όπως όλοι οι άνθρωποι το κάνουν, ότι εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα όπως πάμε σήμερα, τα πράγματα πάνε σε μια καταστροφή. Εντάξει, φυσιολογικά θα το πει, αλλά μπορεί να προβλέψει το αύριο? Όχι. Όχι. Και λέει χαρακτηριστικά ο Καστοριάδης. Ας πούμε στο Μάη του 68, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει. Πριν το Μάη του 68, κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, αυτό το ξέσπασμα, αυτή η εξέγερση, αυτό το εκπληκτικό πράγμα που έγινε στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει το περίφημο άρθρο στην εφημερίδα Le Monde, που ενός δημοσιογράφου γνωστού την εποχή εκείνη, που έλεγε ότι η Γαλλία πλήττει, κοιμάται, δεν κάνει τίποτα. Και μετά από λίγους μήνες έγινε αυτό το πράγμα, το ξέσπασμα. Ναι. Αυτό είναι το φαντασιακό. Mm-hmm. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχουν πράγματα, βεβαίως υπήρχαν δυνάμεις, κόμματα, αλλά υπερέβησαν αυτά τα κόμματα. Και μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Εργατική Τάξη την εποχή εκείνη στη Γαλλία φάνηκαν πολύ αντιδραστικά, στο πούμε έτσι, συντηρητικά, σε σχέση με αυτά που άλλες κινήσεις και δυνάμεις μπόρεσαν να φέρουν την εποχή εκείνη. Mm. Δηλαδή, δεν είναι προκαθορισμένη η ιστορία, δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Και μπορεί κάποιος να την πει, μπορεί να συμβεί η έκρηξη, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Και γι' αυτό λέμε, κουβεντιάζοντας σήμερα στην Ελλάδα, για να έρθουμε και στα δικά μας, ότι η κατάσταση είναι πλήρως απογοητευτική. Βεβαίως, λογικά κάποιος θα έλεγε ότι ναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Διότι υπάρχει ακριβώς αυτή το απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν μπορεί να προκαθορίσει ότι τα πράγματα θα είναι έτσι, όπως είναι σήμερα. Και αλίμονο αν τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Ναι. Για να επιστρέψω λίγο στο σχέση του Καστοριάδη με τον μαρξισμό, άρα εσείς, ας πούμε, ποια θα λέγατε ότι είναι τα κυριότερα επιχειρήματα με τα οποία ο Καστοριάδης, για κάποιους, όχι για όλους, κατάφερε να αποδομήσει τον μαρξισμό? Αυτή η νόμη της ιστορίας, ας πούμε, το αιτιοκρατικό στοιχείο που έχει. Το ένα είναι αυτό, ναι, ο καθορισμός απόλυτος της ιστορίας, ότι δηλαδή θα έρθει από τη δουλεία, ήρθε, από την πρωτόγονη ήρθε η δουλεία ήρθε φεουδαρχία, από τη φεουδαρχία ο αστικός κόσμος, καπιταλισμός, από τον καπιταλισμό ο σοσιαλισμός, από τον σοσιαλισμό ο κομμουνισμός, ανταξική κοινωνία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα τελεολογικό σχήμα που προέρχεται από την αρχαία φιλοσοφία, από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, όπου υπάρχει κάποιος καθορισμένος σκοπός, τέλος, στη φύση και στους ανθρώπους και στην κοινωνία, και εκεί πρέπει να φτάσει η κοινωνία. Αυτό λοιπόν το στοιχείο ήταν ένα διαφοροποιητικό στοιχείο του Καστοριάδη σε σχέση με τον μαρξισμό. Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο ήταν η προτεραιότητα του οικονομικού στοιχείου που θέτει ο Μάρξ. Ο Καστοριάδης λέει ότι δεν είναι τόσο πολύ το οικονομικό στοιχείο που καθορίζει τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει επιπτώσει επάνω στον άνθρωπο, αλλά όσον αφορά τις εξελίξεις και αυτά που μπορεί να γίνουν, δεν είναι το καθοριστικό. Δεν είναι το καθοριστικό. Το καθοριστικό είναι η πολιτική της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν η κοινωνία θελήσει να μπορέσει να, θα μπορέσει να υπερβεί αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και να δημιουργήσει άλλα πράγματα. Το ότι, ας πούμε, επιβλήθηκε η οικονομία ως πρωταρχικό στοιχείο οφείλεται αφενός μέσα στον καπιταλισμό και αφετέρου στον ίδιο τον Μάρξ, ο οποίος εμπέδωσε αυτή την κυριαρχία του οικονομικού. Ναι, το τρίτο στοιχείο που μπορεί να πει κανείς είναι το διαφοροποιητικό, είναι στο πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή, η πολιτική για τον Καστοριά δεν είναι η πολιτική που έχουν τα κόμματα, τα μαρξιστικά και τα κομμουνιστικά. Δηλαδή, έχουν μια θεωρία, άπαξ διαπαντός, και μάλιστα τη λένε επιστημονική θεωρία του μαρξισμού, και αυτήν προσπαθούν να εφαρμόσουν στις χώρες, στις επιμέρους, στην πολιτική και στην πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα, λέει ο Καστοριάδης, δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία της πολιτικής. Αυτό είναι ένα γραφειοκρατικό πράγμα, είναι ο θάνατος της πολιτικής. Η πολιτική για τον Καστοριάδη είναι όταν σύνολα ανθρώπων, ευρέα κοινωνικά σύνολα, αγωνίζονται, προσπαθούν μόνα τους, αυτοοργανωνόμενα, αυτοκαθοριζόμενα, θέτοντας αιτήματα, προτάσεις και προσπαθώντας να αλλάξουν την υπάρχουσα θέσμηση της κοινωνίας. Και δεν υπακούν σε προκαθορισμένες θεωρίες που υποτίθεται έχουν το σωστό και το δίκιο και σε δόγματα, γιατί ουσιαστικά ο μαρξισμός έγινε ένα δόγμα το οποίο επιβλήθηκε και οποιοδήποτε δεν συμφωνούσε με αυτό το δόγμα και ήταν εκτός γραμμής, ήταν αιρετικός, έπρεπε να αποβληθεί, έπρεπε να πάει στα ψυχιατρία, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως εκεί που είχε την εξουσία και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το καινούριο στοιχείο, το βασικό, είναι το στοιχείο της πολιτικής, το οποίο δεν έχει να κάνει με κόμματα, δεν έχει να κάνει με γραφειοκρατικές οργανώσεις, δεν έχει να κάνει με το κράτος, δεν έχει να κάνει με δογματικές θεωρίες, έχει να κάνει πάλι με αυτό το φαντασιακό, με το άνοιγμα στη θεωρία, στις ιδέες, με το άνοιγμα στις πράξεις, με την πρωτοβουλιακή δράση των ανθρώπων, με την αμφισβήτηση, με την διερώτηση και με τη δημιουργία καινούριων θεσμών από τους ίδιους τους ανθρώπους, από την ίδια την κοινωνία. Μάλιστα. Είναι πολύ βασικά αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, που έφερε ο Καστοριάδης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολεμήθηκε από το μαρξισμό και από τα παραδοσιακά κόμματα. Νομίζω δηλαδή ότι σήμερα βγαίνουν πιο πολύ αυτά και τα ενστερνίζεται ο κόσμος, θέλω να πω δηλαδή αυτές τις ιδέες, που είχαν μείνει πάρα πολύ στο περιθώριο και ξέρουμε για ποιο λόγο, για ευνόητους λόγους, γιατί η εξουσία δεν θέλει ποτέ την αμφισβήτηση, δεν θέλει την κριτική, θέλει πάντα τη γραφειοκρατία, θέλει πάντα το κράτος, θέλει πάντα το δόγμα από πάνω να επιβάλλεται, να ελέγχει τους ανθρώπους, να τους αφαιρεί την πρωτοβουλία, να τους αφαιρεί την κριτική σκέψη και την αμφισβήτηση και να είναι επιθύμια όργανα. Αυτό λοιπόν το σύμπαν που ανοίγεται με την ιδέα αυτή του Καστοριάδη, ανοίγονται πολλά πράγματα και οπωσδήποτε οι εξουσίες τρέμουν σε αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε είδους εξουσία, είτε η κρατική εξουσία, είτε η κομματική εξουσία, η γραφειοκρατική κτλ. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε πριν, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα ταυτίζεται, ας πούμε, τον μαρξισμό ως θεωρία και ως πρακτική με τον λενινισμό, τον σταλινισμό κτλ. Και θα ρωτήσω το εξής. Ο μαρξισμός πιστεύετε, θεωρείτε εσείς ότι έχει δομικό πρόβλημα ως θεωρία ή οι επιγονοί του τον μεταχειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο που τελικά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα? Αυτή είναι μια ερώτηση όντως η οποία έχει απασχολήσει πολύ τη σκέψη, τους διάφορους διανοούμενους. Και οπωσδήποτε πρέπει να ξεκαθαριστεί. Καταρχάς ο Καστοριάδης διαφοροποιεί άλλο Λένιν και άλλο Μάρξ. Ναι. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο Έγγελς άρχισε να κατά κάποιο τρόπο να χειραγωγεί κατά το δικό του τρόπο τη θεωρία του Μάρξ. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνεται διαφορισμός ανάμεσα στο Λένιν και στο Μάρξ. Ο Λένιν ήταν ένας πρακτικός ο οποίος χρησιμοποίησε τον Μάρξ, τις θεωρίες του Μάρξ και τις δικές του ανάγκες.
και βεβαίως έκανε διάφορες διαστρεβλώσεις. Αλλά όταν πάμε σε αυτόν τον ίδιο το Μάρξ, τη θεωρία του Μάρξ, και προηγουμένως που μίλησα για την κριτική του Καστοριάδη, αναφέρθηκα στον ίδιο το Μάρξ, όχι σε αυτό που υπήρξε μετά στους επιγόνους του Μάρξ. Ο Καστοριάδης κάνει κριτική στην ίδια τη θεωρία του Μάρξ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτά που είπα προηγουμένως ισχύουν για τον ίδιο τον Μάρξ. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά τα οποία οδήγησαν τους επίγονους σε ορισμένες αυταρχικές ατραπούς, ενυπήρχαν μέσα στο Μάρξ. Βεβαίως ο Μάρξ, πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλος φιλόσοφος, δεν συγκρίνεται έτσι, με άλλους, με τον Λένιν, με τον Μάο και αυτούς. Ένας μεγάλος φιλόσοφος που πρόσφερε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στην ανθρώπινη σκέψη και το αναγνωρίζει αυτό ο Καστοριάδης, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ότι είναι αλάνθαστος, ότι έχει το αλάθητο, όπως το παρουσίασαν οι επίγονοι. Εδώ πρέπει να στραφούμε στη θεωρία του, να δούμε τι καλό έχει, τι πήγε στραβά και εμείς να ακολουθήσουμε το δρόμο μας και να τον αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του, όπως έχουμε αφήσει τον άνθρωπο τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στην ησυχία τους. Με ποια έννοια? Ότι δεν εμπνεόμαστε από τον Πλάτωνα. Είναι μεγάλος φιλόσοφος ο Πλάτων, αλλά δεν εμπνεόμαστε πολιτικά από τον Πλάτωνα. Είναι μεγάλος φιλόσοφος ο Αριστοτέλης, αλλά ναι, μεν ορισμένοι εμπνέονται σήμερα. Προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία από τη θεωρία. Είναι νόμιμο αυτό από τον Αριστοτέλη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει το αλάνθαστο και ο Αριστοτέλης. Κανείς δεν έχει το αλάνθαστο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και το πιο δημιουργικό νομίζω είναι στο Μάρξ η κριτική και η αμφισβήτηση. Να ασκήσουμε κριτική και αμφισβήτηση και να μην μένουμε σε νεκρά δόγματα και σε νεκρές θεωρίες. Μιλώντας πριν για τον μαρξισμό και λέγαμε, ας πούμε, λέγατε ότι υπάρχει μια οικονομική και κοινωνική ιδιοκρατία εντός του, ας πούμε, θέλω να σας ρωτήσω, η σκέψη του Καστοριάδη δηλαδή, δεν μπορεί κανένας, ας πούμε, να την κατηγορήσει ότι διέπεται από μια άλλη ιδιοκρατία? Θα πρέπει να προσδιορίσω ποια είναι αυτή η ιδιοκρατία. Ναι. Από τη στιγμή που δεν προσδιορίζεται, σημαίνει δεν έχει βρει κάποιος κάποια αιτιοκρατία. Ναι. Δεν έχω ακούσει δηλαδή κάποια, υπάρχει κάποια. Ναι. Δηλαδή, ποια αιτιοκρατία του φαντασιακού, μα δεν έχει, δεν υπάρχει. Είναι αντίθετο σε μια αιτιοκρατία το φαντασιακό, η φαντασία, η ανθρώπινη. Ναι, μπορεί να είναι αντίθετο σε μια αιτιοκρατία, αλλά απ' την άλλη είναι κάτι που στα αλήθεια μπορεί να μην υπάρχει. Το φαντασιακό, ας πούμε, σε μια κοινωνία, είτε θετικά είτε αρνητικά. Να μην συμβαίνουν έτσι τα πράγματα όπως τα είπε ο Καστοριάδης, ας πούμε. Ναι, μα αυτή την άποψη το λέω. Ναι, το πρόβλημα είναι το εξής. Για να δούμε λοιπόν αν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε τη φαντασία και το φαντασιακό, τότε θα έπρεπε να αρνηθούμε όσον αφορά το προσωπικό κάθε είδους τέχνης. Ναι. Η τέχνη δηλαδή τι είναι? Είναι επιστήμη, είναι έλογο, τι είναι? Μιλάγαμε προηγουμένως για τη μουσική. Είναι αυτό που υπερβαίνει κάθε πράγμα και δημιουργεί ένα καινούριο είδος. Αυτό είναι η φαντασία. Δηλαδή, εάν ας πούμε θα φτάναμε σε κάποιο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει φαντασία, τότε δεν θα υπήρχε και αυτό, δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Αυτό είναι. Στο ατομικό στοιχείο το βλέπουμε καλύτερα, διότι εκεί δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα αποτελέσματά του. Mm-hmm. Και ποια είναι αυτά? Η τέχνη. Πώς δημιουργείται ξαφνικά η Οδύσσεια? Πώς δημιουργείται ο Παρθενώνας? Γιατί αλλού δημιουργούν στην Αίγυπτο άλλα πράγματα? Αυτό δεν υπάρχει καμιά αιτιοκρατία εκεί πέρα. Ούτε παραγωγικές σχέσεις, ούτε παραγωγικές δυνάμεις, ούτε η ύλη κτλ. Το επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων που λέει ο Μάρξ. Γιατί υπάρχουν οι παγόδες στην Ασία? Αυτό είναι φαντασία, η κοινωνική πια. Περνάμε στην κοινωνική φαντασία και την πολιτική και φυσικά έχουμε τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δημιουργούν τη δημοκρατία. Πώς δημιουργήθηκε η δημοκρατία? Προσπάθησαν διάφοροι στην αρχαία Αθήνα, θέλω να πω, στην αρχαία Ελλάδα, προσπάθησαν διάφοροι να το εξηγήσουν αυτό αιτιοκρατικά με διάφορα πράγματα. Αυτό έχει αποτύχει, δεν ισχύει, ας πούμε. Ναι. Διότι τη μια φέραν την εξήγηση ότι υπήρχαν δούλοι, συνεπώς οι ελεύθεροι είχαν περισσότερο χρόνο να ασχολούνται με την πολιτική και με τα οικονομικά και γι' αυτό δημιουργήθηκε η δημοκρατία. Μα το πρόβλημα είναι δεν είχε μόνο στην Αθήνα δουλεία. Παντού υπήρχαν παντού. Δηλαδή δημιουργήθηκε μέχρι το 19ο αιώνα δεν δημιουργήθηκε δημοκρατία. Ναι.
Μετά το άλλο λέει ότι επειδή ήταν, ας παρακάμπτουμε τις ρατσιστικές, εθνικιστικές, ανόητες εξηγήσεις ότι η δημοκρατία δημιουργήθηκε επειδή οι Έλληνες ήταν ανώτεροι φίλοι και ναι. το είχαν στα DNA τους. Αυτά είναι οι ηλικιότητες των ρατσιστών, των χρυσαυγητών και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το άλλο ήταν επειδή δημιουργήθηκε πολλές πόλεις αυτόνομες και ανεξάρτητες. Μα δεν ήταν μόνο στην Αθήνα αυτή η αυτόνομη πόλη και ανεξάρτητη. Ήτανε και στη Φινίκη, ήτανε ναι. και σε όλη την Ελλάδα τελικά. Από τις 1000 περίπου αρχαιοελληνικές πόλεις, 3-4 είχαν δημοκρατία. Οι υπόλοιπες είχαν ολιγαρχία, αριστοκρατία και τυραννίδες. Mm-hmm. Δεν είχαμε δημοκρατία. Συνεπώς, τι εξηγεί τη γέννηση της δημοκρατίας? Η θέληση των ανθρώπων, των συγκεκριμένων ανθρώπων. Η θέληση όμως πώς προήρθε αυτή, πού προήρθε, με ποια λογική, πώς βγήκε αυτό, λέγω στο έτσι, αυτό είναι το φαντασιακό. Η θέληση, επιθυμία και ο αγώνας των ανθρώπων, όταν λέμε φαντασιακό, υπάρχει με όλα αυτά τα πράγματα μέσα, συνδέεται. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάτι και μάλιστα δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, έγινε σταδιακά. Έγινε με την αρχή το Σόλωνα, το 594 π.Χ. Μετά έχουμε την τυραννίδα των Πισιστρατιδών και στο τέλος του 6ου αιώνα, το 508, έχουμε πάλι μια προσπάθεια του Δήμου να μπορέσει να σχηματίσει κάτι, ένα καινούριο πράγμα με τον Γλυστένη, με τις μετεφημίσεις του Γλυστένη και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το φαντασιακό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε ένα άλλο πράγμα εκτός από τη φαντασία. Ναι, ναι. Σε πολλά πράγματα, έτσι ένα παράδειγμα είπαμε τώρα. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Συνεπώς το αιτιοκρατικό δεν εξηγεί την ιστορία και την κοινωνία. Και οπωσδήποτε δεν εξηγεί και στην ατομική συμπεριφορά πιο πολύ, επειδή εκεί είναι η τεχνική, φαίνεται πιο καλά. Αλλά και στην κοινωνία, προκειμένου για το κοινωνικό φαντασιακό, αυτό που θεσμίζει, που λέει ο Καστοριάδης, φαίνεται σε τέτοιες ιστορικές καταστάσεις και μορφές. Μάλιστα. Ωραία. Πριν καιρό είχα κάνει μια συζήτηση με τον Γιώργο Γαρμπή, είναι ο εκδότης των αναρχικών εκδόσεων Ελεύθερος Τύπος, και μου είχε πει για τον Καστοριάδη ότι είναι σπουδαία μορφή και ότι προσπάθησε, κατά τη γνώμη του Γιώργου του Γαρμπή, θεωρητικά, αν και λέει δεν το παραδέχτηκε ποτέ, να γεφυρώσει την αναρχική σκέψη με τον μαρξισμό. Μου είπε ότι ανέπτυξε τη θεωρία των εργατικών συμβουλίων, ειδικά στο πρώτο μέρος του έργου του, αλλά μου είπε επίσης ότι έχει κατακλέψει την αναρχική θεωρία και οι μόνες αναφορές που κάνει είναι στους συμβολιακούς κομμουνιστές, στον Ολλανδό κομμουνιστή, στον Άντων Πάνεκουκ. Και επίσης μου είπε ότι από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει στο έργο του τους νεολογισμούς και τους βερμπαλισμούς. Π.χ. ας πούμε, μου λέει, το επαναστατικό σχέδιο γίνεται επαναστατικό πρόταγμα. Και ότι πάει από κάποια στιγμή σταδιακά από το συγκεκριμένο προς την αφαίρεση. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν ποια είναι η άποψή σας για τα παραπάνω. Κοιτάξτε, ένας μεγάλος φιλόσοφος όπως είναι ο Καστοριάδης αντλεί από διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν είναι ο μόνος εξάλλου, έτσι. Mm-hmm. Όλοι αντλούν από, επηρεάζονται από διάφορα πράγματα, από διάφορες ιδέες, από την πραγματικότητα, αλλά στο τέλος φτιάχνουν το δικό τους. Ναι, συγγνώμη σας Ζακώπη, ο Γιώργος Γαρμπής έλεγε ότι αυτό δεν το παραδέχτηκε όμως. Δηλαδή ότι ναι, μεν επηρεάστηκε, μπορεί να επηρεάστηκε από τον αναρχισμό, ας πούμε, εντάξει, ή από το συμβουλιακό κομμουνισμό, αλλά ότι δεν το παραδέχτηκε τελικά. Εγώ ξέρω ότι ο Καστοριάδης πολλές παραδοχές έχει κάνει και μάλιστα φαίνεται και μέσα στα έργα του. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το μεγάλο του έργο και τα άλλα του έργο, τη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας, θα δει μέσα ότι διαλέγεται ουσιαστικά με τον Μάρξ, με τον Χέγγελ, με τον Καντ και άλλους, έτσι, ασκεί κριτική στο στρουκτουραλισμό. Με αυτή την έννοια παραδέχεται ότι και ο ίδιος και ρητά το έχει πει αυτό το πράγμα και εξάλλου και με τον Φρόιντ, έτσι, με τους μεγάλους τον φασίστες, με τον Χάιντεγκερ έχει επηρεαστεί, το λέει. Αλλά τι σημαίνει έχει επηρεαστεί, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο επηρεαζόμαστε και επηρεάζονται κατά διάφορο τρόπο. Ο Καστοριάδης μπορεί να, ας πούμε τώρα, το Μάρξ, επηρεάστηκε από το Μάρξ, αλλά από το Μάρξ επηρεάστηκε και ο Λένιν. Ναι. Ποια είναι η έννοια του ενός, η έννοια της επιρροής του ενός και ποια είναι η έννοια της επιρροής των άλλων. Ναι, είναι εντελώς, δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
Ο Καστοριάδης λοιπόν επηρεάστηκε από πολλά πράγματα, από χιλιάδες πράγματα, δηλαδή ακούω κάθε τόσο ότι επηρεάστηκε από τον Άντρη. Βεβαίως διάβαζε, έκανε ο άνθρωπος, επηρεάζονταν, αλλά δεν ήταν αναρχικός, ναι. Δεν ήταν μαρξιστής από ένα σημείο και πέρα, δεν ήταν καντιανός από ένα σημείο και πέρα, παρότι δεν ήταν φροϊδιστής, μπορεί να παρέμεινα μέσα, λέμε τώρα, ναι. Έτσι πολύ πρόχειρα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως ξέφυγε, έκανε κάτι άλλο δικό του. Δηλαδή μπορεί να επηρεάστηκε από τον Κάντε, αλλά δεν είναι, πώς το λένε, στην καντιανή σχολή. Μπορεί να επηρεάστηκε από τον Χάιντεγκερ, αλλά δεν είναι στη χάιντεγκεριανή σχολή. Και όσον αφορά τώρα τον αναρχισμό, ο Καστοριάδης διαφοροποιείται από τον αναρχισμό. Δηλαδή ενώ το κλασικό αναρχικό ρεύμα, η κλασική αναρχική ουσιαστικά, αυτό εξάλλου σημαίνει αναρχισμός, αν θέλουμε να φτάσουμε στην κυριολεξία, όχι τι έννοια του δίνει ο καθένας, λέει δεν θέλω εξουσία. Να δίνω τις εξουσίες, κάθε είδους εξουσία. Ο Καστοριάδης είναι σαφής ότι εμείς θέλουμε την εξουσία, το ότι το να μην θέλεις την εξουσία, λέει ο Καστοριάδης, είναι ανοησία. Δεν υπάρχει κάποια κοινωνία η οποία δεν έχει εξουσία. Το θέμα είναι ποιος την ασκεί την εξουσία. Την ασκούνει ο ένας, οι ολίγοι ή οι πολλοί, ο Δήμος. Αυτό ενδιαφέρει τον Καστοριάδη. Εδώ λοιπόν είναι η αντίθεση με τους αναρχικούς. Βεβαίως σήμερα υπάρχει μια διαφοροποίηση μέσα στο αναρχικό χώρο, όπου προσεγγίζει τον Καστοριάδη, παρότι λέγονται αναρχικοί, όμως είναι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή στα εργατικά συμβούλια, στο πούμε έτσι, στα συμβούλια γενικώς των εργαζομένων, στην άμεση δημοκρατία. Αυτό που, δηλαδή, που προτείνει τελικά ο Καστοριάδης είναι η άμεση δημοκρατία, που σημαίνει εξουσία του Δήμου, κυριαρχία του Δήμου, δεν σημαίνει κατάργηση της εξουσίας. Άρα εσείς δεν βλέπετε κάποιες, ας πούμε, θεωρητικές συγγένειες μεταξύ Καστοριάδη και αναρχικού ρεύματος, αναρχικής σκέψης όχι ρεύματος? Βλέπω συγγένειες στο επίπεδο κριτικής του μαρξισμού, κριτικής του λενινισμού, του κόμματος, έτσι, ξεφεύγουμε από το κόμμα, και κριτική του κράτους. Δηλαδή η δημοκρατία, άμεση δημοκρατία που λέει ο Καστοριάδης, δεν έχει τη γραφειοκρατία, δεν έχει το κράτος, ας πούμε, έχει τον αυτοκαθορισμό και την αυτοοργάνωση των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών, που τότε γίνονται πολίτες. Ναι. Σε αυτά υπάρχουν κοινά στοιχεία, έτσι. Όπως μπορεί να υπάρχει και κοινό στοιχείο το ότι ο πολιτικός με τον μαρξισμό, το πολιτικό αγώνα, ας πούμε, αυτό δεν είναι πολύ γενικό, έτσι. Αλλήμωνο αν δεν είχαμε και ορισμένα κοινά και ήμασταν εντελώς ξεκάθαροι και εντελώς τέτοιες τομές δεν υπάρχουν. Απόλυτες τομές. Ούτε στους ανθρώπους, ούτε στα σύνολα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει το ένα υπόστρωμα, υπάρχουν κάποια μέσα, κάποια υλικά, αλλά κάποια κοινά στοιχεία, αλλά το καινούριο υπερβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το εξηγήσουμε το καινούριο με τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της πολιτικής, για να μείνουμε σε αυτό, είναι που διαφοροποιεί τον Καστοριάδη από τους αναρχικούς. Δηλαδή, ενώ ο αναρχισμός εν γέννη, ή μάλλον στην καλύτερη περίπτωση, λέει, ξέρω εγώ, τα εργατικά συμβούλια, τα οποία εργατικά συμβούλια τι? Δεν θα είναι μια εξουσία, δεν θα παίρνουν αποφάσεις, δεν θα έχουν κάποια κυριαρχία, τι θα είναι? Άρα λοιπόν, ουσιαστικά δεν πρόκειται για αναρχισμό σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε μια αντίφαση στον όρο και σε αυτό που προτείνουν. Ο κλασικός λοιπόν αναρχισμός είναι, δεν έχουμε αρχή, δεν έχουμε εξουσία, είμαστε εναντίον οποιασδήποτε εξουσίας και πορευόμαστε πώς πορευόμαστε. Δεν ξέρω πώς πορευόμαστε, έτσι. Αυτό λοιπόν όμως που μας ενδιαφέρει προκειμένου είναι ότι, αυτό που λέει ο Καστοριάδης δηλαδή, είναι ότι η εξουσία δεν μπορεί να καταργηθεί. Εξουσία σημαίνει να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις. Ποιος τις παίρνει τις αποφάσεις? Αν τις παίρνουμε εμείς, είμαστε δημοκρατία, αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι οι συνελεύσεις. Έτσι, που θα βγάλουν τους, όχι αντιπροσώπους, τους άρχοντες, που θα εκτελέσουν τις αποφάσεις. Διότι η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, έτσι. Καλά, ναι, ναι. Φτιάχνει νόμους και τους νόμους τους στηρεί, τους σέβεται, και αν κάποιος νόμος στην πορεία φαίνεται ότι δεν είναι λειτουργικός, δεν αντιπροσωπεύει την κοινότητα, μαζεύονται πάλι να τον αλλάξουν, πάλι με, ας το πούμε έτσι, συνταγματικές διαδικασίες, όχι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, αλλά αυτά θυμίζουν και κλασικό αναρχισμό, είναι η αλήθεια. Γιατί εντάξει, ο αναρχισμός τώρα δεν έχει ένα ρεύμα σκέψης μόνο, υπάρχουν διάφορα.
Ναι, με αυτό είναι το που δημιουργεί συγχύσεις. Τα διάφορα δεν μπορεί ο κόσμος να κάτσει να τα μελετήσει αυτά τα διάφορα ρεύματα όλα, ας πούμε. Όπως ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίση που διέρχεται αυτή η σημερινή κοινωνία, πολλοί διανοούμενοι ή κινήματα που προτείνουν διάφορους όρους σε σχέση με τη δημοκρατία. Προτείνουν ριζική δημοκρατία, ανοιχτή δημοκρατία, άλλη δημοκρατία, συμμετοχική δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλοί όροι. Τι είναι αυτά τα πράγματα όλα? Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να μελετήσει τις 50 αποχρώσεις που θέλει ο καθένας να φτιάξει για τη δημοκρατία. Ναι, αλλά μπορεί να βρει συγγένειες όμως. Ναι, συγγένειες, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο και απαιτεί μία διάθεση όλη την ώρα να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η γνώμη εμένα είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν συγχύσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο επίθετο στη δημοκρατία. Το μόνο επίθετο που μπορούμε να βάλουμε καταχρηστικός είναι η άμεση δημοκρατία. Αυτό ήταν η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Αυτό ήταν τα διάφορα που υπήρξαν ως συμβούλια. Από εκεί και πέρα, το να λέμε συμβουλιακή δημοκρατία, ανεξάρτητη δημοκρατία ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί συγχύσεις στον κόσμο. Η δημοκρατία, όπως το ορίσαν και οι συνελεύσεις της πλατείας το 2011 και το πήραν και στο εξωτερικό, είναι η άμεση δημοκρατία, το μόνο επίθετο. Mm. Δηλαδή η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. Mm. Και αν δεν είναι άμεση, δεν είναι δημοκρατία. Mm. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ίσως και θα τα πούμε, ναι, στα επόμενα. Είναι και αργότερα, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης αν θεωρείτε ότι, ας πούμε, η σκέψη του Καστοριάδη έχει θεωρητικές συγγένειες με τη σχολή της Φραγκφούρτης ή με τους καταστασιακούς. Ναι, πάλι στο ίδιο πρόβλημα μπαίνουμε. Οπωσδήποτε πήρε πράγματα και από τη σχολή της Φραγκφούρτης και από τους καταστασιακούς. Εμπνεύστηκε δηλαδή. Ήταν ένα ανοιχτό πνεύμα ο Καστοριάδης. Και αυτό ήταν το, νομίζω, ένα σημαντικό προσόν. Πήρε πράγματα από αυτούς, αλλά ουσιαστικά τα μετασχημάτισε στη δικιά του αντίληψη. Δηλαδή, όντως, δεν έχω ακούσει για κάποιον άλλον φιλόσοφο να επηρεάζεται έτσι, ότι επηρεάστηκε από πάρα πολλούς στοχαστές και πάρα πολλά ρεύματα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά και απ' την άλλη είναι πολύ σημαντικό. Διότι πραγματικά ο Καστοριάδης ήταν ένας, πώς θα το πούμε έτσι, ένας ιδιαίτερος νους, έτσι, που υπερβαίνει νομίζω τον κοινών, το μέσο. Ναι. Διάβαζε, έκανε, ασχολήθηκε με ένα σωρό πράγματα, όπως και συνοπτικά είπαμε εδώ πέρα, που υπερβαίνουν ακριβώς αυτά τα πράγματα, αλλά συνθέτουν, έχει την έννοια της σύνθεσης και της ανάλυσης βέβαια, όσον αφορά την κατάσταση, τις ιδέες κτλ. Αλλά μετά βλέπουμε ότι συνθέτει, βγάζει το καινούριο. Δηλαδή και στον ίδιο υπάρχει αυτό που ο ίδιος λέει, το φαντασιακό. Δηλαδή μέσα από αυτά τα ήδη υπάρχοντα, που μελέτησε, που επηρεάστηκε, που αγάπησε κτλ. Βγήκε το καινούριο, βγήκε αυτό που λέγεται Καστοριάδης. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια κοινωνία που αυτοθεσμίζεται, όπως λέει ο Καστοριάδης, για την έννοια της αυτοθέσμησης, που σημαίνει δηλαδή ότι η ίδια κοινωνία παράγει τους θεσμούς της, ας πούμε, ποια θέση θα έχουν οι διαφορετικές απόψεις? Και όταν λέω διαφορετικές απόψεις, εννοώ οι απόψεις που δεν αποδέχονται ή και αντιμάχονται την αυτοθέσμηση ως πρακτική. Ναι. Θα πρέπει καταρχάς να διευκρινίσουμε τον όρο αυτόν αυτοθέσμηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι για τον Καστοριάδη όλες οι κοινωνίες αυτοθεσμίζονται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια κοινωνία που να ετεροθεσμίζεται, εκτός και αν είναι ρητό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έχει υπάρξει η ελληνική κοινωνία έτσι όπως υπάρχει, είναι έργο δικό της. Δεν το επέβαλαν κάποιοι. Θέλησε η κοινωνία να είναι έτσι όπως είναι. Με αυτούς τους θεσμούς, βεβαίως υπήρξαν εξωτερικές δυνάμεις που θέλησαν να επιβάλλουν πράγματα. Αλλά γιατί όμως αυτές οι εξωτερικές δυνάμεις επέδρασαν και επέβαλαν το δικό τους στην Ελλάδα και όχι σε κάποιο άλλο κράτος? Η γαλλική κοινωνία, για να μείνουμε σε αυτές τις κοινωνίες, η γερμανική κοινωνία αυτοθεσμίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αυτόνομη. Mm-hmm. Εδώ είναι η διευκρίνηση που θέλω να κάνω. Η αυτόνομη κοινωνία για τον Καστοριάδη είναι αυτή που ρητός αυτοθεσμίζεται. Το λέει η ίδια, δηλαδή
θεσμιζόμαστε, εμείς βάζουμε τους νόμους. Όταν δηλαδή η ίδια η κοινωνία, τα κατώτερα στρώματα και τα μεσαία στρώματα έχουν την εξουσία της θέσμησης. Αυτά τα ίδια θεσμίζουν. Είναι η θεσμίζουσα κοινωνία, όπως τη λέει. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να μιλήσουμε για αυτοθέσμηση. Ρητή αυτοθέσμηση, λοιπόν, που σημαίνει αυτονομία. Σε μια λοιπόν αυτόνομη κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά το λέει ένα τέτοιο παράδειγμα αυτόνομης κοινωνίας ήταν η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, βεβαίως υπήρχαν οι αντίθετες απόψεις, συνυπήρχαν στην Εκκλησία του Δήμου, στη Βουλή, οπουδήποτε. Στα δικαστήρια δικάζεσαι, έχεις την αγωγή, έχεις τους κατήγορους, ναι, και λέει ο καθένας την άποψή του. Να σας διακόψω όμως λίγο. Αν υπήρχε ένα σύνολο ανθρώπων στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, για να το φέρω σε αυτό που σας ρώτησα για την αυτοθέσμηση, το οποίο αμφισβητούσε την Εκκλησία του Δήμου ως πρακτική, τι θα γινόταν? Υπήρξαν τέτοιοι. Υπήρξαν τέτοιοι, οι ολιγαρχικοί, ναι, και ιδιαιτέρως μετά την βασική ουσιαστική μεταρρύθμιση του ΕΦΙΑΤ του 462 π.Χ. αυτοί αρνούντουσαν, δεν ανεγνώρισαν την εξουσία του Δήμου, γιατί τότε με τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη όλη ουσιαστικά η εξουσία έφυγε από τον Άριο Πάγο, που ήταν το κέντρο της αριστοκρατίας και της ολιγαρχίας, και πήγε στην εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια. Αυτοί λοιπόν δεν το ανεγνώρισαν αυτό, τους φάνηκε πάρα πολύ βαρύ, και οπωσδήποτε είναι πολύ βαρύ όταν χάνεις την εξουσία σου, και δεν ανεγνώρισαν την εκκλησία του Δήμου και απήχαν. Σιγά σιγά όμως επανήλθαν. Δηλαδή δεν τους εξόντωσε η δημοκρατία, τους άφησε εκεί, κάντε ωραία, ό,τι θέλετε κάνετε, αυτοί είναι. Εσείς είστε ευπρόσδεκτοι στην εκκλησία να εκλεγείτε, να κληρωθείτε, εάν δεν θέλετε είναι δικιά σας επιλογή. Αν όμως δηλαδή, αυτή η ομάδα, όχι τότε, ας πούμε ότι είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία, αυτοθεσμίζουσα που φτιάχνει μόνοι τους θεσμούς, ας πούμε, και είναι αυτόνομη. Και αυτή η ομάδα στραφεί εναντίον αυτού του θεσμού, ας πούμε, με τη βία. Πρέπει η κοινωνία να απαντήσει. Βεβαίως. Υπήρξε και στην Αθηναϊκή Δημοκρατία τέτοια. Δηλαδή, έχουμε δύο εκτροπές ολιγαρχικές, το 411 και το 404. Βεβαίως, η κοινωνία αντέδρασε και έμειναν λίγους μήνες. Το πρώτο ήταν η δικτατορία, το πραξικόπεδο των 400, και το δεύτερο ήταν η τριάκοντα τύραννη. Μετά λοιπόν από λίγους μήνες ο Δήμος εξεγέρθηκε και αποκατέστησε τη δημοκρατία. Βεβαίως. Δηλαδή η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν θέλει και δεν παίρνει μέτρα για να προστατευτεί, αλλή μόνο. Αν ήταν έτσι τότε θα ήταν ανα πάσα στιγμή ανατρέψιμη και ευάλωτη. Το θέμα είναι να φτιάξεις και θεσμούς, να υπερασπίσεις αυτό το πράγμα. Τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την εξουσία του Δήμου. Έτσι, την ελευθερία. Ουσιαστικά όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε ελευθερία και ισότητα. Μες. Αυτά τα πράγματα όταν καταστρατηγούνται δεν υπάρχει δημοκρατία. Okay. Ελευθερία και ατομική, με την έννοια της ατομικής, των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και ελευθερία πολιτική που δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε ατομικά δικαιώματα, ακόμη, έτσι, ατομικές ελευθερίες, μιλάμε ελεύθερα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ελεύθερα και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, έτσι, προς το παρόν έχουμε αυτό το δικαίωμα, το διεκδικούμε εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε κόστος, διακινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πολιτική ελευθερία. Πολιτική ελευθερία σήμερα στην δημοκρατία, την αρχαία δημοκρατία και τον Καστοριάδη, τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην εξουσία, δηλαδή τη συμμετοχή στις αποφάσεις, στους νόμους, στον έλεγχο της εξουσίας, στην εφαρμογή του δικαίου και στην απονομή του δικαίου. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σας κάνω τώρα μια τελευταία ερώτηση που αφορά, ας πούμε, μόνο στον Καστοριάδη, και μπορεί να επανέλθουμε. Υπάρχει η έννοια της ελληνικότητας ή της εθνικότητας στο έργο του Καστοριάδη? Η έννοια της εθνικότητας ή της ελληνικότητας. Καταρχάς, δεν νομίζω προσωπικά ότι υπάρχει κάτι σημαντικό να πούμε ως ελληνικότητα. Τι θα είναι ελληνικότητα? Τι σημαίνει ελληνικότητα σήμερα? Ο ιδιαίτερος τρόπος που υπάρχει η Ελλάδα, ας πούμε. Ναι, ποιος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που υπάρχει η Ελλάδα? Σήμερα υπάρχει ως παρακμή. Αυτή είναι ελληνικότητα. Νομίζω ότι η συζήτηση περί ελληνικότητας υποτιμά
και απαξιώνει το πολιτικό στοιχείο και το ανθρώπινο. Και ειδικά στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτα έχει δοθεί βάση στον Έλληνα και στον πιστό, ότι δηλαδή είναι χριστιανός ορθόδοξος, και αυτά αποτέλεσαν τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Και μετά στον άνθρωπο. Και μετά στον άνθρωπο και στον πολίτη. Αυτό λοιπόν που λέει ο Καστοριάδης και νομίζω πρέπει σήμερα να το βγάλουμε, είναι η προτεραιότητα στον άνθρωπο και στον πολίτη. Τα στοιχεία που μέχρι τώρα συγκρότησαν μια νεοελληνική ταυτότητα, που ήταν το έθνος και η θρησκεία, η ορθοδοξία δηλαδή, έχουν χρεοκοπήσει. Έχουν χρεοκοπήσει και το βλέπουμε πολύ καλά σε διάφορα μορφώματα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, που κουνάει τις ελληνικές σημαίες, που μιλάει υπέρ του έθνους και τους διάφορους συντηρητικούς μητροπολίτες και ιερωμένους που μιλάνε για την Ορθοδοξία, το Βυζάντιο και όλα τα σχετικά. Ναι. Πάση περιπτώσει, νομίζω, για να περνάμε στην ερώτηση, ο Καστοριάδης δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για αυτό που λέμε έθνος, αλλά ενδιαφέρονταν για τον πολίτη και για τον άνθρωπο. Και η δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται για τα εθνικά κάποια ανεφελώδη εθνικά συμφέροντα. Ενδιαφέρεται για τη λαϊκή κυριαρχία, για την εξουσία του Δήμου. Μάλιστα. Επειδή φαντάζομαι ότι δεν ήσασταν Καστοριαδικός, για να το θέσω έτσι, και οπαδός, ας πούμε, της άμεσης δημοκρατίας εξ αρχής, θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε ποια ήταν η ιδεολογική σας πορεία. Δηλαδή, ποιοι άλλοι έχουν, ας πούμε, επηρεάσει τη σκέψη σας εκτός του Καστοριάδη. Φαντάζομαι ότι είναι η βασικότερη, μάλλον, επιρροή. Ναι. Πριν. Η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να σχηματίζομαι, δηλαδή φοιτητής νέος, όταν είμαστε νέοι, είχα την τύχη να πέσω πάνω σε μια ομάδα που είχαν σχέση με τον Καστοριάδη, με τη σκέψη του Καστοριάδη. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα η οποία το 1972, επί δικτατορίας, έβγαλε τα πρώτα έργα του Καστοριάδη. Ήταν η ομάδα πράξης. Ήταν τα παιδιά που ήταν γύρω από τον Στίνα, όπως σας είπα, ήταν φίλος του Καστοριάδη, και στην ομάδα του Στίνα πήγε ο Καστοριάδης, φεύγοντας από το Κομμουνιστικό Κόμμα διαρκούσης της γερμανικής κατοχής. Αυτοί λοιπόν βγάλαν τα δύο βιβλία του Καστοριάδη, το Επαναστατικό Κίνημα στο Σύγχρονο Καπιταλισμό, το πρώτο, και το δεύτερο, Το Περιεχόμενο του Σοσιαλισμού. Μετά είχαν βγάλει και ένα βιβλίο του Μάρξ, Το Εβραϊκό Ζήτημα, και ένα άλλο του Λεφέμπρε, για τον Μάρξ επίσης. Δηλαδή ήταν τα άτομα τα οποία ήξεραν τότε λίγο, τα μόνα ίσως που ξέραν για τον Καστοριάδη, είχαν διαβάσει λίγο Καστοριάδη. Και ήταν τα πρώτα βιβλία που βγάλανε. Αυτό λοιπόν εμένα ήταν καθοριστικό. Εκεί δεν, παρότι διαβάζαμε τότε στη δικτατορία Μάρξ, Λένιν, Μπακούνιν, όλα αυτά τα Λουξεμπουργκ, Κομπετίτ, που άρχισαν να κυκλοφορούν τότε για πρώτη φορά στα ελληνικά, αυτό ήταν για μένα κάτι το καθοριστικό, με την έννοια ότι με απέτρεψε να μπω σε άλλα σχήματα. Δηλαδή, είτε στα... Συναντήσατε πολύ νωρίς. Ορίστε. Συναντήσατε πολύ νωρίς. Ναι, ήμουν τυχερός σε αυτό το πράγμα. Και ίσως ήμουν και από τους λίγους που δεν μπήκα σε γραφειοκρατικές οργανώσεις και κόμματα, διότι ακριβώς όπως λέω, μου είχε κάνει αντικομματικό και αντιγραφειοκρατικό όρο ο Καστοριάδης, τα γραπτά του και η σκέψη του. Μπορώ να σας πω και μπορώ να σας το δείξω τώρα, ότι έχω ακόμη, το φιλάω με πάρα πολύ έτσι, συγκίνηση, ένα κείμενο που έβγαζε τότε η ομάδα του Στίνα για την οργάνωση των εργαζομένων, που ήταν εναντίον του κόμματος, εναντίον του Μάρξ, εναντίον του Λένιν. Κυκλοφορούσε παράνομα τότε. Αυτό ήταν, μπορώ να πω, το πρώτο κείμενο που διάβασα. Και οπότε με επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν γινόντουσαν συζητήσεις για Μάρξ, για κόμμα, για επανάσταση, σοσιαλισμούς, εγώ είχα πάντα τις αντιρρήσεις μου και τις αμφισβητήσεις μου, την κριτική μου, γιατί είχα αυτό από πίσω. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά μετά τη μεταπολίτευση μεταφράστηκαν κι άλλα. Ναι. Τέτοια, οπότε ανοίχθηκε πιο πολύ αυτό το πεδίο της γνώσης για τον Καστοριάδη, διαβάζοντας και άλλα πράγματα βέβαια, και έτσι με καθόρισε σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εξού και ο προσανατολισμός μετά και στην αρχαία φιλοσοφία και αρχαία πρακτική, πολιτική πρακτική. Ναι. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω,
αν μπορούμε να πούμε, ποιοι ήταν οι παράγοντες που επέτρεψαν, ας πούμε, στους Αθηναίους να εγκαθιδρύσουν αυτό το πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής, ακόμα και για σήμερα δηλαδή, πολίτευμα. Και είχα και πάντα μια απορία. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο η κουλτούρα, ας πούμε, του αθηναϊκού λαού τότε ή η γεωγραφική περιοχή σε αυτό που κατάφεραν τελικά να κάνουν. Την εποχή, ας πούμε, τον 6ο αιώνα, έχουμε ένα μεγάλο κίνημα στην αρχαία Ελλάδα, στις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό οι πόλεις, οι αρχαιολινικές πόλεις, είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Δηλαδή, είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες πόλεις, οι οποίες έχουν τους δικούς τους θεσμούς, την αυτοθέσμηση που λέγαμε, και ουσιαστικά διακρίνονται από τον άλλο κόσμο στο ότι υπάρχει κάποια σχετική συμμετοχή των ανθρώπων. Και υπάρχει και ο γραπτός νόμος, διεκδίκηση δηλαδή στις αρχαιολινικές πόλεις, να υπάρχει ένας γραπτός νόμος όπου να μην είναι οι άνθρωποι αντικείμενα του εκάστοτε ολιγαρχικού ή αριστοκρατικού λόγου. Αυτό ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο, γιατί παρουσιάζεται μόνο στην αρχαία Ελλάδα, σε αρχαιολινικές πόλεις. Αυτό ήταν ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η ανάπτυξη μιας φιλοσοφικής σκέψης. Όχι η ανάπτυξη, η γέννηση της φιλοσοφικής σκέψης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, διότι φιλοσοφία, η αρχή της φιλοσοφίας είναι στις αρχαιολινικές πόλεις, δεν είναι σε άλλες πόλεις. Ένα παράδειγμα που δίνει και ο ίδιος ο Καστοριάδης είναι ότι την αντίστοιχη περίοδο των 6ο π.Χ. αιώνα, στις πόλεις της Μεσοποταμίας, στην Φινίκη κτλ., ούτε καν διανοούνται να φτιάξουν γραπτό νόμο, να φτιάξουν φιλοσοφική σκέψη. Έχουν το νόμο του Θεού. Έχουν δηλαδή τους νόμους, τους γνωστούς του Μωυσή απάνω στο όρο Σινά, που λέει αυτός είναι ο νόμος, εγώ είμαι ο Θεός, αυτό θα πιστέψει και τίποτα άλλο. Στην αρχαία λοιπόν Ελλάδα, σε αρχαιολινικές πόλεις, έχουμε τη δημιουργία της φιλοσοφίας που στηρίζεται ακριβώς στην αμφισβήτηση. Στην αμφισβήτηση της παραδεδομένης αντίληψης των ανθρώπων. Και στη θρησκευτική αντίληψη και στην ενοιολογική αντίληψη που υπήρχε την εποχή εκείνη. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργείται η φιλοσοφία με πρώτο το θαλή το μιλήσιο, μετά έρχεται ο Ανάξιμανδρος. Πάνω σε αυτά έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα ο Καστοριάδης, στο η ελληνική ιδιαιτερότητα στο πρώτο τόμο, αλλά και σε άλλα έργα του, που δημιουργείται αυτή η αμφισβήτηση πια, η οποία συνυπάρχει με την αμφισβήτηση στο πολιτικό πεδίο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που στα άλλα, στις άλλες χώρες, εκτός Ελλάδας, δεν έχουμε ούτε την αμφισβήτηση στις αντιλήψεις, στις έννοιες, άρα δεν έχουμε φιλοσοφία, ούτε αμφισβήτηση στους θεσμούς, στην κοινωνία, άρα δεν έχουμε δημοκρατία. Παρά έχουμε στις άλλες χώρες, έχουμε απόλυτες μοναρχίες, Πέρσες, Αίγυπτος κτλ. Ή ολιγαρχίες καθαρές, ας πούμε. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται μια αμφισβήτηση, δημιουργείται κάποια συμμετοχή των ανθρώπων και δημιουργείται αυτή η φαντασιακή απέτηση των Αθηναίων να δημιουργήσουν τη δημοκρατία. Δηλαδή, όταν λέμε ότι η δημοκρατία είναι ελληνικό δημιούργημα, λέμε τη μισή αλήθεια. Η δημοκρατία δεν είναι ελληνικό δημιούργημα. Είναι δημιούργημα των Αθηναίων. Και πάλι λέμε τη μισή αλήθεια, γιατί δεν είναι δημιούργημα των Αθηναίων, είναι ορισμένων Αθηναίων. Ορισμένοι Αθηναίοι θέλησαν τη δημοκρατία. Οι άλλοι δεν τη θέλησαν. Ήταν από την άλλη πλευρά. Και αριστοκράτες και ολιγαρχικοί και μοναρχικοί, φαντάζομαι, που θα θέλανε την διατήρηση του status quo. Αλλά όμως η θέληση και η επιθυμία των πολλών επέβαλε τη δημοκρατία, όχι δικτατορικά, όχι με φυρμάνια, σταδιακά, όπως είπαμε και λίγο στην αρχή. Δηλαδή υπήρξε σόλον, και μάλιστα εδώ να διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις του σόλωνα, ο σόλων είναι το σύμβολο μιας εξέγερσης και ενός αγώνα του Δήμου των Πολών. Δεν βγήκε ο Σόλων μόνος του και είπε «εγώ θα κάνω αυτές τις νομοθεσίες». Ούτε αργότερο ο Κλισθένης. Τι ήταν? Υπήρχε η αντίθεση των πολλών στους ολίγους, το λέει ξεκάθαρα αυτό ο Αριστοτέλης στην Αθηνών Πολιτεία, που αντιδρούσε
στην υπάρχουσα θέσμηση και επειδή αντιδρούσε, αναγκάστηκαν οι εξουσιάζοντες, οι ολιγάρχες και οι αριστοκρατικοί, να βγάλουν κοινό διαλλακτή, δηλαδή συνομιλητή, το Σόλωνα. Εάν ο Δήμος δεν αντιστεκόταν, δεν αγωνιζόταν και δεν επέμενε σε αυτό το πράγμα, που το λέει ξεκάθαρα ο Αριστοτέλης, δεν θα είχαμε Σόλωνα. Και ο Σόλωνα νομοθέτησε. Βγάλαν το σωστό, πολύ καλό. Το ίδιο και μετά με το 507 με το Κλισθένη μετά αργότερα. Ο Δήμος αντιστάθηκε και επέβαλε και δέχτηκε από ένα σημείο και πέρα τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη. Ο Κλισθένης δεν είναι ένας νομοθέτης σαν τον Σόλωνα, είναι ένας πολίτης που βάζει τις προτάσεις του μέσα στην εκκλησία του Δήμου και πείθει τον Δήμο, διότι θα υπήρχαν και αντίθετες προτάσεις, αυτό είναι η δημοκρατία, και έπεισε τον Δήμο και ο Δήμος ψήφισε ότι αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε για πρώτη φορά, εμείς είμαστε η πηγή του νόμου και της κυριαρχίας. Άλλες πόλεις εκτός των Αθηνών υπήρχαν τότε που να ήταν δημοκρατικές? Ναι, υπήρχαν ορισμένες, παρότι δεν είναι οι πληροφορίες τόσο σαφείς, έχουν γίνει έρευνες, οι ιστορικοί έχουν βγάλει στοιχείο, ορισμένα στοιχεία δημοκρατίας, στο Άργος, στη Σάμο, στις Σιρακούσες, στα Άβδυρα και σε κάποιες άλλες έτσι μικρότερες πόλεις. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα κίνημα δημοκρατικό και μακάρι να ξέραμε περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε όμως τυχεροί, διότι η μεγαλύτερη από αυτές ήταν η Αθήνα την εποχή εκείνη. Και όταν λέμε Αθήνα, εννοούμε όλη την Αττική εποχή εκείνη. Έτσι, η πιο πολυπιθέστερη. Και εκεί έγινε μια σημαντική δημιουργία από ό,τι φαίνεται. Και ευτυχώς σώθηκαν και μέσα σε επιμέρους έργα στον Πλάτωνα, στον αρχαίο συγγραφή, στον Αριστοτέλη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι που σώθηκε, που βρέθηκε δηλαδή σε ένα πάπυρο το 1891. Έτσι, πρόσφατα σχετικά, πριν από ένα αιώνα περίπου, η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, η οποία φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο και νομίζω από τους νεοέλληνες λίγοι θα την έχουν δει, θα έχουν πάει εκεί πέρα, αυτό το εκπληκτικό κείμενο που μας επιτρέπει να έχουμε τους θεσμούς. Από ποιον? Από τη σχολή του Αριστοτέλη, γιατί η Αθηναίων Πολιτεία λέγεται ότι δεν είναι διαχειρός του ιδίου του Αριστοτέλη, αλλά από κάποιον αριστοτελικό, από τη σχολή του Αριστοτέλη, που έχουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας. Δεν έχουμε δηλαδή από έναν ακριφνή δημοκράτη. Ο Αριστοτέλης δεν μπορεί να τον πει κανείς ακριφνή δημοκράτη, όχι, σίγουρα. Ασκεί κριτική στη δημοκρατία και θέλει κάτι άλλο. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την Αθηναίων Πολιτεία, θα ήμασταν φτωχότεροι στις γνώσεις μας. Θα τις βγάζαμε εκ των ενόντων, όπως τώρα βγάζουμε κάποιες πληροφορίες για το Άργος, για την Χίο που είπα προηγουμένως, για τη Σάμο κτλ. Μια που αναφερθήκατε πριν στο Σόλωνα, στον Κλισθένη κτλ., θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Καζαντζάκης, στην επιφυγεσία διατριβή του με τον τίτλο Φρυδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, είχε γράψει το εξής. Η δημοκρατία των Αθηναίων, παρόλη την ονομασία, είναι αριστοκρατία και ολιγαρχία. Ολίγοι χιλιάδες πολιτών εκυβέρνησαν 300.000 μετοίκων και δούλων. Ο άνθρωπος διαλαμβάνεται υπόψη, έπρεπε να είναι πολίτης. Άλλο σου δεν δικαίωμα να γνωρίζω το αυτό. Διό ούτε προς τους ξένους, ούτε προς τους δούλους, ούτε προς τη γυναίκα να γνωρίζω δικαιώματα. Επίσης ο Θουκυδίδης, στην ιστορία του, είχε γράψει ότι γίνεται τε λόγο μεν δημοκρατία έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή. Και ο Πλούταρχος πάλι στην ιστορία του για τον Περικλή, γράφει περίπου με τις ίδιες λέξεις αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, αν συμφωνείτε με τον Καζαντζάκη για αυτό που έχει γράψει τη διατριβή του. Δηλαδή ότι πρόκειται περί ολιγαρχίας ουσιαστικά και αριστοκρατίας. Και δεύτερον, αν η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία ή η δημοκρατία γενικά ως πολίτευμα ενδυναμώνεται, αποδυναμώνεται ή αλλάζει πρόσωπο αναλόγως του ποιος ηγείται. Καταρχάς αυτό που είπε ο Καζαντζάκης πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ναι. Την εποχή εκείνη υπήρχαν δούλοι όπως είπαμε. Σωστό. Δεν ήταν πολίτες, δεν ήταν ελεύθεροι. Οι γυναίκες δεν συμμετείχαν. Και βεβαίως και οι ξένοι. Αυτό ήταν διαχρονικό. Το ότι οι ξένοι δεν συμμετέχουν, ούτε σήμερα συμμετέχουν οι ξένοι. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, σε καμιά χώρα, ας πούμε, παρά από χρόνια μετά παίρνουν την υπηκότητα και μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου.
Το σύνολο των Αθηναίων πολιτών την εποχή εκείνη, στην οποία αναφέρεται και ο Καζαντζάκης, στον 5ο αιώνα ήταν 40-45.000 ελεύθεροι πολίτες. Αυτοί λοιπόν οι 40-45.000 αποτελούσαν την, ας το πούμε έτσι, την εξουσία του Δήμου. Αυτοί συμμετείχαν σε όλα. Δεν υπήρχε τίποτα, κανένα περιοριστικό. Συνεπώς δεν ήταν ολιγαρχία, ήταν δημοκρατία. Εάν και η Αθήνα ήταν ολιγαρχία, τότε η Σπάρτη τι ήταν και η Κρήτη. Τότε θα πρέπει να αλλάξουμε τους ορισμούς εδώ. Ναι, αλλά συγγνώμη που σας ακούω, ο Καζαντζάκης λέει, ας πούμε, λέτε εσείς 45.000. Οι 45.000 άρα, λέει, ας πούμε, ότι κυβερνούσαν 400.000 μετοίκων και δούλων. Εκτός των γυναικών. Ο Καζαντζάκης λέει αυτό το νούμερο για μέτοικους και δούλους, δεν ξέρω αν είναι σωστό, δεν το ξέρω. Ότι ήταν 300.000. Αυτός ο αριθμός φαντάζομαι γίνεται μεγαλύτερος αν βάλουμε και τις γυναίκες μέσα που δεν συμμετείχαν. Άρα, αν το πάρουμε έτσι λογικά, οι 45.000 με τις 350.000 είναι κατά κάποιο τρόπο μια μορφή ολιγαρχίας. Δεν ήταν όλοι. Αυτό προσπαθώ να διευκρινίσω. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς δεν ήταν νούμερα αυτά που είπε ο Καζαντζάκης. Okay. Οι δούλοι, ας πούμε, όπως υπολογίζονται, το ανώτερο να ήταν 120.000 στην Αττική, στην Αθήνα. Οι μέτικοι πρέπει να ήταν λιγότεροι, ας πούμε, αλλά οι μέτικοι ερχόντουσαν ελεύθερα, τους πίεζε κανείς. Μετίκους δεν είχαμε στη Σπάρτη. Ναι. Είχαμε την ξενιλασία στη Σπάρτη, έτσι. Ένα λοιπόν διαφοροποιητικό στοιχείο. Οι μέτικοι ερχόντουσαν και καθόντουσαν ελεύθερα στην. Αποδεχόντουσαν αυτή τη θέσμηση που υπήρχε εκεί. Δεν τους πίεζε κανείς. Μπορούσαν να φύγουν, μπορούσαν να μην έρθουν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι. Να ξεκινήσουμε ως εξής. Στη Σπάρτη υπάρχουν στην εποχή εκείνη, τον 5ο αιώνα, 10-12.000 πολίτες. Αυτοί οι 10-12.000 πολίτες δεν συγκροτούν δημοκρατία, συγκροτούν ολιγαρχία. Αυτοί οι 10-12.000 πολίτες που έχουμε στη Σπάρτη κυβερνούν και για τους άλλους, τους ήλωτες, τις γυναίκες. Ξένους δεν είχαν, είπαμε, μετίκους, γιατί τους διώχνανε, είχαμε την περίφημη ξενιλασία. Αυτοί λοιπόν οι 12.000 πολίτες δεν ασκούν όλη την εξουσία. Την ασκούν οι ολίγοι. Ποιοι είναι αυτοί οι ολίγοι? Είναι οι γέροντες, που είναι 28 τον αριθμό, συν 2 βασιλείς, 30, συν 5 έφοροι. Αυτοί ασκούν την εξουσία. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να έχουν τους νόμους που στη Σπάρτη είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχουμε νόμους γραπτούς καν. Είναι οι ρήτρες, όπως λέγανε του Λυκούργου. Η παράδοση, το εθιμικό δίκαιο που τους ξέραν και τους ερμήνευαν οι ολίγοι. Ποιοι ολίγοι? 30 και 35 άτομα. Σαν σήμερα δηλαδή είναι ο πράγμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θυμίζει πολύ το σήμερα. Λοιπόν, και η Κρήτη το αντίστοιχο είχε, ίσως λίγο πιο φιλελεύθερο από την Σπάρτη, αλλά ήταν ολιγαρχία. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε τη διάκριση των πολιτευμάτων που κάνει και ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, όταν ο Αριστοτέλης λέγει ότι η δημοκρατία είναι η κυριαρχία των πολλών, δεν είναι τους υπόλοιπους. Εννοεί αυτοί που είναι ελεύθεροι πολίτες. Έτσι λοιπόν, οι ελεύθεροι 40-45.000 που είναι στην Αθήνα, αυτοί καθορίζουν το πολίτευμα. Εκεί θα αναζητήσουμε αν ήταν δημοκρατικό. Όχι στο ότι υπήρχαν δούλοι, γυναίκες και μέτοχοι, γιατί το ίδιο υπήρχε και στη Σπάρτη. Στους 12.000 αναζητήσουμε το πολίτευμα που είναι ελεύθεροι, αλλά δεν ασκούν όλη εξουσία. Δεν ασκούν όλοι. Δεν λαμβάνουν όλοι μέρος στις αποφάσεις του Δήμου, τίποτε ουσιαστικά, παρά καλούνται να επικυρώσουν τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι γέροντες, η γερουσία και οι έφοροι, και αν υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο αυτών εξουσιών, τότε καλείται η απέλα για να ψηφίσει ναι ή όχι. Δηλαδή, δημοψήφισμα, αυτό που λέμε δημοψήφισμα, ουσιαστικά είναι στη Σπάρτη, δεν είναι στην Αθήνα. Και αυτό έγινε όταν ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, που διαφωνούσε ο βασιλιάς, ο ένας από τους βασιλείς, γιατί είχαν δύο βασιλείς κληρονομικούς, με τον έφορο, τον Στενελαΐδα. Οπότε, εφόσον διαφωνούσαν, συγκαλούν, πάνε στην απέλα και λέει ποιοι είναι υπέρ του πολέμου και ποιοι είναι ενάντια. Τίποτα άλλο. Δεν γίνεται κουβέντα. Ναι. Έτσι. Και αποφασίζουν ότι θα γίνει πόλεμος. Αυτή είναι η ολιγαρχία. Έτσι διακρίνονται τα πολιτεύματα. Ναι. Δηλαδή δεν διακρίνονται στο ότι υπάρχουν δούλοι και υπάρχουν και γυναίκες. Παντού υπήρχαν. Γιατί τότε θα έπρεπε να ισοπεδώσουμε όλα τα πολιτεύματα την εποχή εκείνη. Δηλαδή να ισοπεδώσουμε Περσία, να ισοπεδώσουμε Κρήτη, Σπάρτη, Αθήνα, Μακεδονία και όλα τα σχετικά. Η Μακεδονία δεν υπάρχει, δεν είναι μέσα στον αρχαιοελληνικό κόσμο της πόλεως.
διότι έχει μοναρχία. Ναι. Οι αρχαιολογικές πόλεις έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα στην αρχή, γραπτό νόμο και λίγο πολύ συμμετοχή των ανθρώπων στις αποφάσεις, στους νόμους κτλ. Και εκλέγονται στην εξουσία, οι έφοροι εκλέγονται στη Σπάρτη από όλο τον πληθυσμό. Αλλά μόνο αυτοί, όπως σήμερα, όπως είπατε. Αυτό που σας ρώτησα για τους ηγέτες, μπορείτε να μου πείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν επηρεάζουν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο, για να, να έρθουμε σε αυτό που έγραψε και ο Θουκυδίδης, ενός ανδρός αρχή που λέει, εδώ ακριβώς ο Θουκυδίδης εκφράζει μέσα το θαυμασμό του και την εκτίμησή του για τον Περικλή, διότι ο Περικλής ήταν μια μοναδική φυσιογνωμία, πολιτική και πνευματική φυσιογνωμία, από ό,τι φαίνεται. Όλοι τον παραδέχονται, εκτός από τον Πλάτωνα, ο οποίος μισεί, είναι εχθρός της δημοκρατίας. Τι λέει λοιπόν ο Θουκυδίδης εκεί πέρα? Αυτό που λέει ο Θουκυδίδης είναι ότι ο Περικλής είχε επιβληθεί με το κύρος του. Δεν είχε καμιά ιδιαίτερη εξουσία ο Περικλής. Δεν του ανέθεσαν ιδιαίτερες εξουσίες, όπως ανέθεταν στη Ρώμη στο δικτάτορα, στους άλλους άρχοντες που είχαν. Αυτό το οποίο ο Περικλής είχε ήταν το κύρος. Είχε υπηθώ. Επιβαλλόνταν στο Δήμο με την αξία της προσωπικότητάς του. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια σημαντικότατη προσωπικότητα. Όχι μόνο είχε την πειθό, τη ρητορική, όπως λένε, ο Ολύμπιος, έτσι, την ρητορική δυνότητα. Και επιχειρηματολογία. Επιχειρηματολογία, πολιτική σύνεση και πνευματική ισχυρή προσωπικότητα. Γύρω του είχε μαζέψει όλη την αφρόκρεμα της εποχής εκείνης. Τον Αναξαγόρα, τον Ηρόδοτο, την Ασπασία που ήταν και αυτή πνευματικών, δεν ήταν μόνο γυναίκα, έτσι, όμορφη. Και φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είχε μία αξία πνευματική και πολιτική. Και αυτό εκτιμούσε η Αθηνά και το βγάζανε επί 24 χρόνια στρατηγό. Έτσι, το μεγαλύτερο αξίωμα, τον επέλεγαν τον Περικλή και δεν τον κλήρωνε, δεν ήταν κληρωτό αξίωμα και μάλιστα κάθε χρόνο ήταν υπεύθυνος να δίνει τα εύθυνα. Έτσι, έδινε λόγο και λογαριασμό για τις πράξεις του. Κάθε χρόνο αυτό. Παρότι σε κάθε Πριτανία, δηλαδή κάθε 36 μέρες την εποχή εκείνη, μπορούσε ανά πάσα στιγμή κάποιος πολίτης απλώς να πει ότι ο Περικλής δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δηλαδή δεν είναι καλός σε αυτό που τον βγάλαμε, τον επιλέξαμε και πρέπει να περάσει από δικαστήριο. Έγινε αυτό βέβαια προς το τέλος εκεί, πλήρωσε κάποιο πρόστιμο ο Περικλής, καταδικάστηκε, δεν βγήκε μια χρονιά, δεν τον επιλέξανε στρατηγό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν πάντα στον έλεγχο του Δήμου και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, αν ήταν κάτι, να τον κρίνουν και να τον βγάλουν όπως και τον βγάλανε από τη στρατηγία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχε πάρει κάποιες ιδιαίτερες εξουσίες, γιατί αυτό βγάζει κανείς από εκεί, οι κακόπιστοι που διαβάζουν το Θουκυδίδη, λέει ο Θουκυδίδης ήταν δικτάτορας. Δεν υπήρχε τίποτε τέτοιο. Ο Περικλής δεν είχε κάποια ιδιαίτερη εξουσία, είχε το κύρος. Αυτό ήταν το σημαντικό και την πειθό. Και το καταλαβαίνουμε αυτό τι γίνεται, τι σημαίνει σήμερα, διότι δεν έχουμε ανθρώπους πολιτικούς με κύρος και πειθώ, παρά μόνο με επιβολές, εξαναγκασμούς, απειλές, βίες, τρομοκρατίες, να μας φέρουν σε έναν δρόμο που αυτοί θέλουν. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα σε σχέση με την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο καθηγητής Χαρόλαμπος Θεοδωρίδης είχε γράψει στο βιβλίο του Επίκουρος «Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου» ότι η κριτική κατά των θεών και της θρησκείας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ξεκινάει από τους αριστοκρατικούς, επειδή η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν στενά συνδεδεμένη με τη θρησκεία, ας πούμε, και αντιστρόφως. Οπότε, αμφισβητώντας τους θεούς οι αριστοκρατικοί, ουσιαστικά αμφισβητούσαν την ίδια τη δημοκρατία. Και λέει ότι δικαιολογημένα οι Αθηναίοι καταδίκασαν τον Σωκράτη σε θάνατο, αμέσως μετά την κατάληψη της δικτατορίας των Τριάκοντα, τυράννων, με την κατηγορία, λέει, των κενών δημονίων, που αυτή ήταν η κατηγορία, διότι ουσιαστικά η κατηγορία ήταν ότι έκανε αντιδημοκρατική προπαγάνδα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Ναι, ο Σωκράτης. Και δεν μιλάμε για το κύρος του φιλοσόφου, λέμε αν η δημοκρατία έπραξε σωστά, που τον καταδίκασε τελικά. Ναι, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα με τον Σωκράτη. Δηλαδή έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γραφτεί πολλές εργασίες και ακόμα θα γράφονται.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε πότε γίνεται αυτή η καταδίκη, η δίκη και η καταδίκη του Σωκράτη. Γίνεται μετά το 404, το 403 που ανατρέπονται οι τριάκοντα τύρανοι και αμέσως η δημοκρατία θεσπίζει ένα νόμο της μίμνης η κακήν. Δηλαδή δικάζει τους πρωτετίους του πραξικοπήματος, τους τριάκοντα και άλλους εκεί τους 11 που ευθύνονταν, αλλά όλους τους υπόλοιπους τους αθώωσε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είχε σαν αποτέλεσμα αφενός να μην μπορούν να διωχθούν αυτοί που συμμετείχαν στο πραξικόπημα και μιλάμε ένα πραξικόπημα αιμοσταγές, δηλαδή πάνω από 1500 άτομα καθάρισε την εποχή εκείνη, άγρια εγκλήματα, άλλοι φύγανε και γλιτώσανε ως μολυσίας τον αδερφό του και τον πατέρα του, τον αδερφό του εν πάση περιπτώσει τον σκοτώσανε οι τριάκοντα, ενώ ο ίδιος κατόρθωσε και έφυγε και γλίτωσε το θάνατο. Έγινε πογκρόμ δηλαδή εναντίον των δημοκρατικών και εναντίον του Δήμου. Μετά ο Σωκράτης μέσα στο περιβάλλον του είχε όλα αυτά τα ολιγαρχικά και αριστοκρατικά στοιχεία. Έτσι. Είναι ο Πλάτων, ήταν ο Αλκιβιάδης, ήταν ο Χαρμίδης που ήταν από τους τριάκοντα τυράννους και κάποιος άλλος δηλαδή από τους, αυτούς που ήταν στο περιβάλλον των τριάκοντα. Ο Χαρμίδης μάλιστα ήταν θείος του Πλάτωνα από την πλευρά της μητέρας του. Οπότε καταλαβαίνουμε την άμεση σχέση αυτή. Άρα λοιπόν ο Σωκράτης με τη διδασκαλία του στρεφόταν εναντίον των βασικών αρχών της δημοκρατίας. Όπως η κλήρωση, όπως η γνώμη των πολλών, η δόξα ας πούμε. Και ήθελε τους επαΐοντες, τους ειδικούς να κυβερνάνε. Όπως τουλάχιστον του λέει στους πρώτους σοκρατικούς διαλόγους ο Πλάτων, που κατά τους μελετητές απηχούν περισσότερο τον πραγματικό Σωκράτη. Ναι. Ενώ μετέπειτα ο Σωκράτης γίνεται φερέφωνο των ιδιών του Πλάτων, έτσι. Εκεί λοιπόν ο Σωκράτης ασκεί κριτική στη δημοκρατία, αλλά το θέμα είναι, εντάξει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ασκείς κριτική και πας σε δίκη. Όχι, εδώ πέρα είναι συμβολική δίκη του Σωκράτη. Δηλαδή, κάνει κάποιος, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει κάποια προσαγωγή στο δικαστήριο, το οποιοδήποτε. Έτσι και γίνανε πολλές τέτοιες. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Πώς χειρίζεται και η μία πλευρά και η άλλη το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν, από τις ενδείξεις που έχουμε, είναι ότι ο Σωκράτης μέσα στο δικαστήριο, από την απολογία που μας έχει διασώσει ο Πλάτων και από την απολογία που ορισμένα κομμάτια έχει διασώσει ο Ξενοφών, ο άλλος μαθητής του Σωκράτη. Φαίνεται ότι ο Σωκράτης στο δικαστήριο τήρησε μια πολύ αλαζονική και προκλητική στάση εναντίον του δικαστηρίου και εναντίον των πολλών. Δηλαδή, ας φανταστούμε σήμερα σε ένα δικαστήριο που πηγαίνει κάποιος εκεί και λέει: «Εσείς δεν είστε ικανοί να με δικάσετε, παρά εμένα που είμαι αυτός, που είμαι ο ένας, ο Α, ο Β, που το είπε και το μαντίο των αδελφών και θα έπρεπε να μεταΐζετε δωρεάν στο Πριτανείο». Αυτό ήταν ένα προκλητικό πράγμα, έτσι. Οπότε δημιούργησε μια αντιπάθεια στο δικαστήριο. Και οι δικαστές ψηφίσαν ότι ο Σωκράτης ήταν ένοχος. Ήταν όμως τα αλήθεια ένοχος. Γι' αυτό το κατηγορήθηκε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Από τη στιγμή που γίνεται ένοχος ο Σωκράτης, οι δίκες δεν ήταν τώρα όπως είναι σήμερα, που την ποινή την επέβαλε το δικαστήριο. Υπήρχαν δύο πράγματα. Ο κατήγορος είχε προτείνει την ποινή του θανάτου. Γίνεται δεύτερη συνεδρία στο δικαστήριο και περιμένει τώρα από τον καταδικαστέντα του Σωκράτη να προτείνει για την περίπτωσή του την ποινή, αντί του κατηγόρου που ήθελε το θάνατο. Συνήθως αυτοί οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ως ένοχοι, περίπτωση Σωκράτη, προτείναν κάποιο πρόστιμο. Και βεβαίως θα μπορούσε και ο Σωκράτης να προτείνει το πρόστιμο και να έχει αθώθει, να το δεχτεί το δικαστήριο. Αντί αυτού όμως ο Σωκράτης επανέρχεται και γίνεται πιο προκλητικός και λέει: «Κακώς με δικάσατε, μόνοι δικαστές είναι αυτοί που είχαν αθωωτική ψήφο». Και αντί να προτείνει κάτι, προτείνει μία αμνά. Δηλαδή, ευτελέστατο, δηλαδή περιφρονεί το δικαστήριο. Ενώ θα μπορούσε, του είχαν προτείνει, οι μαθητές του ήταν πλούσιοι, αριστοκράτες, ολιγαρχικοί, να βρούνε χρήματα και να φύγει, να απαλλαγεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο πολύ απλά τα πράγματα στη δίκη του Σωκράτη. Το θέμα είναι ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά
δεν υπήρξε κάποια κατανόηση, κάποια συνέβρεση να συνεβερθούν τα πράγματα. Με την έννοια, με μια έννοια όπως έχει γραφτεί εξάλλου, ο Σωκράτης αυτοκτονεί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλει. Επιλέγει το θάνατο. Επιλέγει κατά κάποιο τρόπο το θάνατο, έτσι, εντός εισαγωγικών αυτό. Ναι. Διότι θα μπορούσε κάλλιστα να διαλέξει έναν άλλο δρόμο. Απ' την άλλη, το δικαστήριο θα μπορούσε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Όμως το θέμα είναι ότι τηρήθηκε η διαδικασία. Οι νόμιμες διαδικασίες. Δεν βγήκαν κάποιοι σκοτώσαν τον Σωκράτη εν ψυχρό. Έγινε δίκη. Έγινε δίκη και η δίκη αυτή έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Εάν πιστεύω, εάν η συμπεριφορά του Σωκράτη ήταν διαφορετική, θα μπορούσε να έχει αθωωθεί. Θέλω να πω όμως ότι η κατηγορία για τα κενά δαιμόνια, τους νέους θεούς που εισάγει ας πούμε στο δημοκρατικό πολίτευμα, στην κοινωνία, ήταν κατά τη γνώμη σας σωστές αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή θα έπρεπε να αποδοθούν, άσχετα το τι έγινε μετά. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που βρέθηκε κάποιος και το έκανε αυτό, έπρεπε το δικαστήριο να το εξετάσει. Τώρα, όσον αφορά την πραγματική βάση, ο Σωκράτης, ναι, υπήρχε κάτι ας πούμε που επέτρεπε μία άλλη εισαγωγή μιας άλλης, ας το πούμε έτσι, θρησκείες, δεν πρόκειται περί θρησκείες, ναι, ναι, στην αρχαία Αθήνα, ας πούμε άλλων θεών, ας πούμε έτσι, διότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Σωκράτης, αυτό που προτείνει είναι το δαιμόνιό του, έτσι, ένας άλλος θεός, έχω το δαιμόνιο μέσα μου, το θεό μέσα μου δηλαδή, δεν μόνο στην εποχή γίνεται ο θεός, όπου με αποτρέπει από πράγματα που δεν πρέπει να κάνω, δεν μου λέει τι να κάνω ακριβώς, αλλά με αποτρέπει από πράγματα που δεν είναι σωστά. Και είναι μέσα το δαιμόνιο αυτό του Σωκράτη. Αυτό ενέχει αυτή την έννοια ενός άλλου θεού. Όχι ότι οι Αθηναίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, θρησκόληπτοι, αλλά είχαν αυτούς τους θεούς, αυτούς λατρεύανε και απαιτούσαν ένα σεβασμό. Σημειωτέων οι θεοί των Αθηναίων, όπως και των άλλων Έλληνων, δεν ήταν όπως λέμε σήμερα οι μονοθεϊστική θρησκεία, η χριστιανική, η βουδιστική, η μουσουλμανική που έχει κανόνες για τη ζωή, για τη συμπεριφορά και τα σχετικά δόγματα τέτοια. Εκεί απλώς ήταν ένα τυπικό πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να θυσιάσει τους θεούς και να πεις ότι πιστεύω εκεί πέρα. Που εκεί πέρα δεν επηρέαζε η θρησκεία της αποφάσεις των Αθηναίων. Mm-hmm. Απλώς ήταν ένα τυπικό πράγμα, εθιμοτυπικό που έπρεπε να τηρείται. Υπήρξαν βέβαια για διάφοροι άλλοι στοχαστές που τους απέδωσαν την κατηγορία της αθείας, είχαν βγάλει και ψήφισμα. Επίσης έτσι δεν τους δέχτηκε καλά το αθηναϊκό κοινό. Χαρακτηριστικό ήταν ο Πρωταγόρας, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, δίδαξε εκεί πέρα, όπως μας μαρτυρεί και ο Πλάτων, στο διάλογο του Πρωταγόρας, ο οποίος είχε κατά κάποιο τρόπο έναν αγνωστιχισμό. Δηλαδή, για τους θεούς λέει δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Είναι σύντομος ο βίος των ανθρώπων, οπότε δεν μπορούμε να αποφανθούμε για αυτά. Ένας αγνωστικισμός λοιπόν. Αυτό το πράγμα, φαντάζομαι στην εποχή εκείνη, θα ήταν λίγο παράξενο και πρωτότυπο να το ακούσει κανείς. Και πόσο μάλλον όταν κάποιος όπως ο Διαγόρας, ένας, όχι ο γνωστός, ένας άλλος, είπε ότι δεν υπάρχουν θεοί, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα εδώ. Και το πρόβλημα αυτό είναι κατά πόσον η κοινωνία μπορεί να δεχτεί ορισμένα πράγματα και ποια είναι τα ωριά της. Αυτά πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή μια κοινωνία τέλεια ιδανική. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό πράγμα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε για αθηναϊκή δημοκρατία και για δημοκρατία άμεση, δεν λέμε κάτι ιδανικό και τέλειο. Αυτό είτε θεολογικό είναι και θρησκευτικό, ενώ πραγματικό. Έχει τα ωριά της, έχει τα προβλήματα και ως τέτοια πρέπει να τα δεχτούμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα που δεν κάνανε οι παλιότεροι ή να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Αλλά εδώ, ας πούμε σήμερα, είμαστε σε μια κατάσταση παρακμής που δεν συγκρίνεται με τίποτε με την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εδώ συνεχώς, ας πούμε, έχουμε φόνους ανθρώπων. Έχουμε καταστρατήγηση των ατομικών δικαιωμάτων. Έχουμε βασανιστήρια. Έχουμε τη φτώχεια, έχουμε ένα σωρό πράγματα, δηλαδή ζούμε μια καταστροφή και φυσικά όχι ότι δεν πρέπει να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, αλλά αυτό το θέμα όπως σας είπα είναι ένα δύσκολο θέμα και τεράστιο και πολλοί έχουν ταχθεί υπέρ του Σωκράτη και άλλοι έχουν ταχθεί κατά του Σωκράτη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή δεν είναι
δεν είναι λυμμένο, αρκεί να θυμηθούμε το εξής, ότι έγινε προσφάτως στην Αμερική, πάλι η δίκη του Σοκράτη, με εισαγγελείς, δικαστικούς, πολιτικούς, ένα σωρό πράγματα εκεί πέρα, και πάλι η πλειοψηφία που αθώωσε το Σοκράτη, αλλά με μικρή διαφορά, πολύ μικρή διαφορά, δηλαδή δεν είναι λυμμένα τα προβλήματα. Ειδικά το πρόβλημα του Σοκράτη πάντα θα δημιουργεί προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάσουμε τη δημοκρατία επειδή, ας το πούμε, ότι έκανε ένα λάθος, έτσι, ή μια άδικη απόφαση. Εγώ πιστεύω ότι η δίκη ήταν δίκαιη, πήγε με όλους τους κανόνες, τήρησε όλα τα όπως γινόταν κάθε δίκη, αλλά εδώ έφταξε και λίγο ο Σοκράτης με την αλαζονία του, επειδή ήταν ένας, όπως φαίνεται, όπως παραδίδουν οι πηγές, ένας περίεργος, έτσι, ιδιόρυθμος τύπος, ο οποίος δεν έμπαινε μέσα στα κατεστημένα και στα καλούπια, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τον παρουσιάζει ο Πλάτων ότι μπορεί να πει οτιδήποτε και όλοι μεθάνε και ο Σοκράτης φεύγει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάσουμε τη δημοκρατία επειδή έγινε αυτό το πράγμα.